Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τέλειος Κυριακάτη και Αρένα για μία ακόμα Κυριακή. Εδώ στο πιο φιλόξενο τηλεοπτικό περιφερειακό διάβλεο της χώρας μας, την τηλεόραση του Άστρα. Κυριακάτη και Αρένα λοιπόν, με μια παρέα, μεγάλη παρέα εδώ στην κεντρική Ελλάδα. Θέλουμε και δύο πλευρές να ανταλλάξουμε απόψεις για να κάνουμε όπως σας έχω πει την αθλητική μας καθημερινότητα πιο έρημη, πιο βατή, πιο δημιουργική. Μακάρι να βοηθούσαν και τα αποτελέσματα των ομάδων, αλλά ειδικά τον τελευταίο καιρό δυστυχώς δεν μας βοηθούν. Δεν πειράζει όμως, εμείς κόντρα σε αυτή την ροπή των ομάδων θα προσπαθήσουμε να είμαστε μια δημιουργική παρέα, μια παρέα άκρως ενδιαφέρουσα. Θα ακούσουμε και από σας, θέλω να πιστεύω, με τον τρόπο που ξέρετε εσείς να δείχνετε το ενδιαφέρον σας, αλλά και από τη δικιά μας πλευρά. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Το δικό σας ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποστολή μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων. Περισσότερο όμως τα μηνύματα τα οποία θέλω να τα προσέχετε, παιδιά, γιατί για εμάς μας βοηθούν πάρα πολύ. Είναι ρώτα για θέμα. Είναι ένα ενδυνάμει θέμα, το οποίο ευχαρίστως να συζητήσουμε, να αναπτύξουμε τις απόψεις μας, εσείς τις δικές σας όπου τις στέλνετε στο μήνυμα και εμείς ό,τι γνωρίζουμε από την μικρή μεγάλη εμπειρία που ο καθένας από τους συνεργάτες μου και εμένα σέρνουμε στην δημοσιογραφική μας καμπούρα. Έχουμε να πούμε λοιπόν πολλά αρκετά και ενδιαφέροντα σήμερα και το πρώτο, πάρτε το. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Κατάλληλο Γιάννο των 12 ετών. Ξανά μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι. Είπαμε τέλειος Κυριακάτη και Αρένα και πάμε γρήγορα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Καλογιάννη και στο φίλο μου τον Σπύρο τον Κανούλη. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φωτεινός ο Γιάννης σήμερα, εξαιρετικός. Να μάνε τα σβήνουμε τα φώτα, αλλά δεν έχω εικόνα πάλι. Όχι, όχι. Έχω ένα δέκτη στα αριστερά μου. Πρέπει να κάνω έτσι για να... Δεν πειράζει. Ο Σπύρος ο Κανούλης, περαστικά, Σπύρο. Ναι, Αποστόλ και Γιάννη, θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όσους και όσους μου πήραν τηλέφωνο και ειδικά τους διτές. Αν μ' αλλάζατε θέση με τον Σπύρο, θα κοίταγα το δέκτη και θα κοιτούσα εσάς. Στέλνει ένας φίλος, παιδιά, μόνο εσάς βλέπουμε κάθε Κυριακή. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η ρώτα. Να μας βλέπετε. Τώρα που σε αλλάξαμε πλάνο, Γιάννη, αν κοιτάζεις αριστερά, είναι σαν να κοιτάζεις εμάς. Ναι, αλλά επειδή έχω καθυστέρηση, σε 3 δευτερόλεπτα θα δω αν έτσι. Ναι, σαν να κοιτάζω εσάς. Ωραία, εντάξει. Μόνο εσάς βλέπουμε κάθε Κυριακή. Μπράβο, παιδιά. Ποιο να βλέπετε κάθε Κυριακή? Survivor. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Όποιος με πιστεύει, λοιπόν, με πιστεύει. Και επειδή πονέσαν όλες οι ομάδες οι επαγγελματικές, εκτός από την Νίκη Βόλου και Αναγέννης Καρίτσα που παίζουν αύριο, ούτε ο Βόλος πήρε κάτι από το παιχνίδι στο Κλεάνη της Βικελίδης, Super League. Παρόλο την καλή εμφάνιση ειδικά. Αλλά ούτε και η Λάρισα πέτυχε αυτό που ήθελε να πετύχει κόντρα στην Λιβαδιά σε ένα πολύ δυνατό μάτς. Παρουσία περίπου 11-12 χιλιάδων θεατών, Γιάννη. Έτσι δεν είναι? 11-12 δεν ήταν, αλλά κοντά στο δεκάρι, ναι. Ναι, ήταν μια καλή όμως Έδειξε την... Ο κόσμος διψάει. Η προσέλευση του κόσμου έδειξε το ειδικό βάρος της Λάρισας. Είναι ενδιαφέρον. Σάιλ. Η προσέλευση του κόσμου ήταν σήμερα εντυπωσιακή. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα του ρεπορτάζ, θα σας καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Αυτά που προηγήθηκαν για να γίνει κινητοποίηση του κόσμου, η οποία κατ' εμέ δεν χρειαζόταν, τόσος κόσμος θα έρχονταν πάλι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ήταν και η λιδία λίθος, ουσιαστικά, που είδαμε μία ΕΛ σήμερα από τις χειρότερες
Έτσι και εγώ λίγο που είδα το παιχνίδι, πραγματικά η ΑΕΛ δεν έδειξε ότι μπορούσε να πάρει κάτι από το μάτς αυτό. Δηλαδή η Λιβαδιά πατούσε καλύτερα, ήταν... Ναι, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να ερμηνεύσουμε γιατί και πώς. Το γιατί είδαμε μία τέτοια ΑΕΛ σήμερα. Ετοιμάσου Γιάννη για τις ιστορίες, για τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε πολλά, μα πάρα πολλά δώρα και σήμερα, όπως κάθε Κυριακή. Ναι. Και πάμε με τη δωροεπιταγή από το Lux Market. Να τα θυμηθούμε πάλι. Από την Καρδίτσα και Lux Cara από την Καρδίτσα, του Φώτη του Κουκουράβα. Έχουμε 10 κιλά χρώμα από την εταιρεία Thanos Χρώμα, εδώ στο Βόλιο. Έχουμε δωρεάν τσιπουροκατάνοιξη από το Μεθιστάνα. Έχουμε δωρεάν αλλαγή λαδιών από την και σέρβις από το συνεργείο οργανωτής στην Αγριά και δωρεάν στο ηλεκτρολογείο, δωρεάν έλεγχο το ηλεκτρολογικό τμήματος του αυτοκίνητου σας από την εταιρεία Σμελής. Έχουμε δωρεάν τσιπουροκατάνοιξη από τα Φιλαράκια και φυσικά έχουμε σήμερα μια εξαιρετική σκούπα από την Εκοφέρ του Κώστα του Οικονόμου. Μια σκούπα δεν είναι μόνο, δεν κάνει μόνο τη δουλειά που κάνει η κλασική ηλεκτρική σκούπα, αλλά είναι τέτοιο το σακουλάκι, πώς τα λένε οι γυναίκες που σκουπίζουν, γιατί υπάρχουν και πολλοί άντρες που χρησιμοποιούν σκούπες και φοράνε ποδιές, αλλά έχουμε... μπορεί και καθαρίζει εύκολα και γρήγορα τη στάχτη, που είναι μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό, στο μπάρμπεκιο, σε ένα τζάκι, σε μια σόμπα, στάχτη από ξύλα, στάχτη από πέλετ. Είναι μια εξαιρετική σκούπα ιταλικής κατασκευής, αξίας περίπου 100 ευρώ. Είναι μια προσφορά από την εταιρεία Ecofer του Κώστα του Οικονόμου, που δραστηριοποιείται με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται βέβαια σε όλη την Ελλάδα με αφιγραντήρες εξαιρετικούς, με ρομπότ για καθαρισμό πισίνας. Γενικά ο Κώστας Οικονόμου έχει κάνει μια εταιρεία, η Ecofer, η οποία είναι παράδειγμα για προς μίμηση φυσικά. Έχουμε ένα σετ από την Cougar Sport, ένα σακίδιο όμου και φυσικά από την εταιρεία Τέλειος, από το ακροτήρι βέβαια δωρεάν τσιπουροκατάνοιξη, και από την εταιρεία Τέλειος έχουμε ένα σετ τουαλέτας. Η εταιρεία Τέλειος δραστηριοποιείται στην Λάρισα. Είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας ο κύριος Τέλειος, με πολύ καλή με ποιότητα, τα προϊόντα του έχουν ιδιαίτερη ποιότητα και πάρα πάρα πολύ καλές τιμές εκεί στην οδό Φαλσάλων. Είναι μια εταιρεία που σίγουρα έχει παρόν και φυσικά έχει μέλλον. Ένας νεαρός επιχειρηματίας ο οποίος βοηθάει και ομάδες. Θα πούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ και για τον κύριο Τέλειο. Φυσικά έχουμε δώρα από τον κύριο Παλάκα, από την εταιρεία Παλάκας, με εξαιρετικό design, χειροποίητα έπιπλα και επιπαραγγελία. Πηγαίνετε, δίνετε την παραγγελία του τι θέλετε και η εταιρεία του Χρήστου Παλάκα σας κάνει αυτό, την επιθυμία σας, πραγματικότητα. Και φυσικά η εταιρεία που έχει ιδιαίτερο δύο μαγαζιά στο κέντρο του Βόλου, στο κέντρο, συγγνώμη, της Λάρισας, στη Φιλιππούπολη και στο κέντρο της Λάρισας, στην οδό, στην πλατεία των δικαστηρίων εκεί. Μιλάμε για την εταιρεία Φωτάκης, με μεγάλη εμπειρία τόσο στο αέριο, τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην κινητή τηλεφωνία. Θα πρέπει όλοι να περάσετε από τις δύο έδρες της εταιρείας για να δείτε αυτά που σας λέω.
να δραστηριοποιηθείτε στον χώρο με τη δικιά σας επιθυμία, με δικιά σας επιθυμία, και για να δείτε και να ακούσετε τι έχουν να σας πούν τα στελέχη της εταιρείας, που επαναλαμβάνω έχει μεγάλη εμπειρία και ένα πολύ δυνατό όνομα, ένα brand name για την Λάρισα και όλο τον νομό. Η εταιρεία Φωτάκης. 4 δεκαετίες. Ένα όνομα δίνει τις λύσεις. Φωτάκης. Ηλεκτρικό ρεύμα. Φυσικό αέριο. Τηλεφωνία. Ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό αερίου και ρεύματος. Χωρίς δέσμευση συμβολέου, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Ισχύει κρατική επιδότηση. 2 καταστήματα Φωτάκης. Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 στο κέντρο της Λάρισας. Φωτάκης. Ηλεκτρικό ρεύμα. Φυσικό αέριο. Τηλεφωνία. Είναι ζωντανή εκπομπή. Yeah. Ο Σπύρος έλεγε τα δικά του. Για το μήνυμα που λέει ο φίλος. Γιάννη, Άλλη φέτος απέτυχε το χρόνο, θα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ δεν συμφωνώ. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Είναι και τα play-off, δεν είναι έτσι. Δεν έχει τελειώσει, αλλά όπως... Δεν απέτυχε, απλά να μην επαναληφθούν εμφανίσεις. Αυτό ναι, αλλά μην είναι με μια... Με ένα όχι καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, να πω, ναι, αυτά τώρα εντάξει. Θα σήμερα η Λάρισα. Εγώ Γιάννη πιστεύω στη Λάρισα. Το πιστεύω ειλικρινά ότι η Λάρισα έχει τη δυνατότητα. Έπρεπε να κερδίσει η Λάρισα σήμερα. Ναι, εντάξει. Θα σας πω εγώ ότι. Στο ρεπορτάζ. Να πάμε στο διαγωνισμό, Γιάννη. Ναι, 2 λεπτά να πω κάτι για τους, τους χορηγούς. Ναι. Λοιπόν, Τσόγιας. Σήμερα τα έφερε η μοίρα, πρωί-πρωί με τη δροσούλα, πήγα εκεί. Διότι χάλασε το Ρενό, το αμάξι της κυρίας. Και ο Πατριάρχης, ο Κούστας, ο Τσόγιας, μας εξυπηρέτησε κυριακάτικα, στο μέτρο του δυνατού βέβαια. Και τον ευχαριστώ θερμά. Δεύτερο. Πριν πεις οτιδήποτε, Γιάννη... Ξέρεις ότι ο Κώστας ο Τζόγιας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζόγιας, συναγωνίζεται με η λέξη μέσα εισαγωγικά οποιονδήποτε αθλητικογράφο της Θεσσαλίας στο θέμα των γνώσεων. Τεράστιος γνώστης. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί με το Θάνο τον Λιανή, ήταν οι πρώτοι, ήταν αυτοί που δημιούργησαν τον πρώτο σύνδεσμο φιλάθλων της ΑΕΛ. Μεγάλη ιστορία, Κώστα Τσόγιας, μεγάλη. Και άξιος διάδοχος ο Νικόλας, βέβαια. Γιάννη, σταματάμε τα πάντα, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο θεσσαλικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα πολλά στο ποδόσφαιρο της ιδιαίτερης πατρίδας του, της πόλης των Τρικάλων. Και δεν είναι άλλος από τον παλιό πρόεδρο, τον πρόεδρο της Αλφα Εθνικής, τον κύριο Σάκη Καρατζούνη. Γεια σας κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Καλάδε. Καλησπέρα. Με τον Γιάννη και δεν ξέρω, δεν έχω οθόνη μπροστά. Και τι έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές. Δεν Σπύρος, είναι Σπύρος, δεν πειράζει. Παναγιώτης είσαι. Ποιος θα είναι. Τι μας είπες. Αποστολέ. Είπα και εγώ ο Σάκης τώρα, γιατί γνωριζόμαστε τόσα χρόνια γι' αυτό. Τέλος πάντων. Εγώ δεν ακούω καλά όμως. Κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι καλή σύνδεση, Παναγιώτη. Προσπάθησε να πάρεις αργότερα. Δεν ακούγεσαι καλά. Τι ήταν αυτό το... Ρε, από το κοντρόλ, τι κάνετε εσείς εκεί? Ίσως σου είπε αυτός, έτσι, τέλος πάντων. Δεν φταίει το κοντρόλ, είπε παλιός πρόεδρος των Τρικάλων και τα παιδιά πίστευαν κάτι διαφορετικό. Και δεν έχει, και λοιπόν, δεν έχει καλή σύνδεση. Νομίζω δεν ήταν και τόσο σημαντικό να διακόψω 30 δευτερόλεπτα για τους χορηγούς, οι οποίοι δικαιούνται τιμές. Όσον αφορά τα έπιπλα παλάκα, το Χρήστο και τις θυγατέρες του, οι οποίες είναι... Είναι τώρα στις επάρξεις. Λοιπόν, αυτό που είπες, Απόστολε,
να το δώσουμε και με λεπτομέρεια. Βλέπει κάποια κυρία ή ένας κύριος. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί οι Αμερικανοί, ο Μπλίνκεν είπε, δεν ξαναχρησιμοποιείται τις λέξεις κύριος και κυρία. Μητέρα, πατέρα. Τέλος πάντων. Θα τους πάρει τα μυαλά. Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα και άσε μην την ανοίγεις. Είδατε μια φωτογραφία, ένα έπιπλο. Το είδατε στο ίντερνετ, σε περιοδικό και σας άρεσε. Το αντίγραφό του το παίρνετε από τον Χρήστο Μπαλάκα. Ό,τι φωτογραφία πάτε, ό,τι σχέδιο πάτε, το φτιάχνει. Μπράβο. Όσον αφορά τον Αποστόλη το Φωτάκη, εντός της εβδομάδος που έρχεται υπάρχει η κοπή, η ετήσια εκδήλωση με την κοπή πίτας του Συλλόγου Παλαιμάχων των Απόλλωνα και μάλλον εκεί πέρα θα έχουμε και κάποιες σημαντικές εκπλήξεις. Και τέταρτο, για τη σκούπα την υπέροχη, την ηλεκτρική που βάζει ο χορηγός ο κύριος Οικονόμου, ρώτησα πριν αλλά δεν ακούσατε και δεν ακούστηκε. Τα κάνει όλα, είπατε. Τα πάντα. Γκολ βάζει. Αν χρειαστεί βάζει και γκολ. Αν χρειαστεί. Αυτό θέλουμε. Πάμε στο διαγωνισμό. Ορίστε. Πάμε λοιπόν να τελειώσουμε το διαγωνισμό για να πάμε στα κανονικά στη ροή. Γιάννη, τι ερωτήσεις έχεις? Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι, θέλουμε μία τετράδα δικηγόρων που εθήτευσαν στην προεδρία της ΑΕΛ. Τέσσερις πρόεδροι της ΑΕΛ δηλαδή. Που ήταν δικηγόροι στο επάγγελμα. Δικηγόροι. Και η δεύτερη ερώτηση, το παρατσούκλι ενός ποδοσφαιριστή που φόρεσε την φανέλα της ΑΕΛ και παραπέμπει το παρατσούκλι σε Ινδιάνικη φυλή. Σε Ινδιάνικη φυλή. Καλό. Καλό, πρέπει να είσαι γνώστης. Μάλιστα. Τέσσερις περιπτώσεις αδερφών που έπαιξαν σε επαγγελματικές ομάδες του Βόλου. Όχι μαζί, αλλά μια κάποια στιγμή στην καριέρα τους παίξαν σε επαγγελματικές ομάδες του Βόλου και αυτός και ο αδερφός τους. Τέσσερις περιπτώσεις. Ήταν αρκετές, εμείς ζητάμε τέσσερις. Δεύτερον, από το παρατσούκλι θέλουμε και εμείς προσωνύμιο, αλλά του μεγάλου, το μακαρίτη βέβαια τώρα, Franz Beckenbauer. Ποιο ήταν το παρατσούκλι του? Μάλιστα. Πώς τον λέγαν, πώς τον φωνάζαν, πώς ήταν γνωστός σε όλο τον κόσμο. Και τρίτο, είναι η τρίτη ερώτηση, έχει τρεις υποερωτήσεις. Αν απαντήσετε σε μία από τις τρεις σωστά, θεωρείται σωστή η απάντηση. Θέλω το κλασικό ντέρμπι της περιοχής της Ελασσόνας, το κλασικό ντέρμπι της Καρδίτσας και το κλασικό ντέρμπι των Τρικάλων. Επαναλαμβάνω. Πάντως στην Ελασσόνα δεν είναι το Βουβάλα Βαλανίδα, να ξέρετε. Υπάρχει πάντως και είναι ντερμπάρα. Ναι, ναι. Περιοχή της Ελασσόνας, το ντέρμπι, το κλασικό. Το κλασικό της Καρδίτσας και το κλασικό, το κλασικό ντέρμπι των Τρικάλων. Οποιαδήποτε. Της Καρδίτσας το βάλαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Ε? Όχι της Καρδίτσας. Είχαμε τις πόλεις της Καρδίτσας. Αναγέννηση ΑΟΚ. Το βάλαμε την προηγούμενη Κυριακή. Το βάλουμε και τώρα για να οικονομήσει ο κόσμος. Μπράβο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα. Απόστολε. Απόστολε. Έλα. Δώσ' μου 5 δευτερόλεπτα τώρα που επειδή συνέχεια ασχολούμαστε και με τα παρατσούκλια. Λοιπόν, εμένα οι περισσότεροι παίχτες της ΑΕΛ τότε που ήμασταν σαν οικογένεια όλη η ομάδα με φωνάζανε Σαντάμ. Σαντάμ. Μουστάκι. Σαντάμ. Και πήγαμε τότε στην Ελβετία στο παιχνίδι με την Καμάξ και είχαμε ένα γούρι όποτε παίζαμε στην Ευρώπη με φωνάζανε εμένα. Ήμουν πίσω με τους ορώ, με τους παράγοντες και τους άλλους δημοσιογράφους. Τέσσερις όλοι και όλοι ήμασταν οι συνάδελφοι.
Λοιπόν, και φύγανε οι τρεις, Τηλιός, Δημήτρης, ο Κώστας ο Πετχαβές και ο Τόνης Ριτζέλης. Έμεινα εγώ, ωραία, πού θα πάω, με πάρουν και εμένα. Λοιπόν, και με φωνάζουν μπροστά, γιατί πάντα περνούσα μαζί με τον Γιώργο τον Μιτσιμπόνα, το είχαμε γούρι από τον έλεγχο. Λοιπόν, εγώ δεν πήγα, γιατί ήταν πολύ πιεσμένα τα πράγματα εκεί πέρα, να πούμε. Πάση περιπτώσει, φωνάζει ο Χρήστος Μιχαήλ, Σαντάμ, έλα εδώ, ρε. Λοιπόν, και πάω εγώ, ακούν οι Ελβετοί οι μπάτσοι Σαντάμ, με κοιτάνε έτσι, με το χέρι, έλα από εδώ. και τρώω ένα ψαχτήρι, άλλο προηγουμένου. Ο Σαντέλ, αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Αυτά είναι τα ωραία της, των ποδοσφαιρικών αποστολών. Αυτά θα έχεις να θυμάσαι, Γιάννη. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καλογιάννη, φαίνεστε ιδιαίτερα περιχαρής σήμερα μετά την ισοπαλία. Είναι κακή αυτό που γράφεις. Ας το πούμε. Μην ασχολούμαστε τώρα. Είμαι περιχαρής γιατί η ΑΕΛ δεν έχασε και είναι μέσα στον κόλπο. Και στο φινάλε μάτς που δεν μπορείς να το κερδίζεις να μην το χάσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κάτι ηλίθι σαν το συγκεκριμένο είναι αυτοί που έφτασαν στο σημείο σήμερα να απαγορεύσουν την ΑΕΛ να κάνει το παιχνίδι της. Θα τα πούμε σωστά. Κάποιοι ηλίθιοι. Θα πούμε περισσότερα, θα έχεις πολύ χρόνο, Γιάννη. Που κινητοποίησαν τους πάτες και τα πάντα, λες και ήταν ο τελικός του Μουντιάλ. Πάμε λοιπόν 24-24 αγωνιστική. Ένα λεπτό, συγγνώμη να πω κάτι, γιατί έχω υποχρέωση. Βέβαια δεν είναι καλό νέο. Έφυγε από το μάτι αυτόν τον κόσμο ένας παλιός διετής φίλος, ο Δημήτρης Οφωνιάς. Λοιπόν, και επειδή είχα την τύχη να γνωριστώ μαζί του σαν διετής πρώτα, μάλλον εγώ τον βρήκα διετή, ξεκίνησα την καριέρα μου σαν βοηθός του Δημήτρη του Φωνιά, μέχρι τη Γάμα Αθηνική που είχα πάει μαζί του, και όταν εγώ ανέβηκα, τον είχα εγώ μετά βοηθό τον Δημητράκη του Φωνιά, μέχρι την Β' Εθνική. Μετά σταμάτησε. Να είναι ελαφρύ το χώμα που του σκεπάζει. Εννοείται. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, διότι ήταν και καλός διετής και καλός φίλος. Είμαστε και σε το χώμα. Εγώ όμως θα πω κάτι άλλο τώρα σε σχέση με τις ανθρώπινες αρρώστιες και απώλειες, το οποίο είναι ευχάριστο και έρχεται από την πλευρά του Σπύρου του Θόδη. Με ειδοποίησε ο καλός του φίλος και ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που έχει βγάλει το καρτσότικο ποδόσφαιρο, μιλάω για τον Σωτήρη τον Βιτοβάρη, τον κύριο Βιτοβάρη, τον Σωτήρη, ο οποίος με ειδοποίησε και μου είπε ότι η περίπτωση του Σπύρου του Θόδη πάει πάρα πολύ καλά. Μαγκάρι, μπράβο. Βρίσκεται τώρα στην αποθεραπεία και πρώτα Θεός σύντομα ο Σπύρος ο Θόδης θα ξαναγυρίσει πάλι στο μέρος που λατρεύει, και αυτό δεν είναι άλλο από την πόλη της Καρδίτσας. Δηλαδή ξανά ο Σπύρος Θόδης, ξεπερνώντας την περιπέτεια αυτή που είχε, η περιπέτεια υγείας, θα γυρίσει ξανά σε λίγο καιρό, θεραπευμένος, γιατί τώρα βρίσκεται στην αποθεραπεία, στην πόλη του ξανά, για να συνεχίσει την ζωή του έτσι όπως ο ίδιος την ορίζει, ή όπως την ορίζει μάλλον ο Θεός, για καθενός. Ολόθερμες οι ευχές μας, Αποστόλη, και με την ευκαιρία που μου έδωσες να πω στο ηλιθιόπλασμα που έστειλε πριν το μήνυμα ότι περιχαρής είμαι, γιατί βρίσκομαι απέναντι στην κάμερα με αυτόν τον τρόπο, ενώ τούτο τον καιρό γνωρίζουν οι πολύ κοντινοί φίλοι μου και συναγωνιστές ότι περνώ μία περιπέτεια. Συνεπώς το περιχαρής δεν έχει να κάνει με καμιά ηλιθιότητα στον κόσμο. Παλεύουμε όλοι. Γιάννη, ο κακός, ξέρεις, πάντα θα υπάρχει, θα την πούν την κακία του,
Τώρα μετά από τόσα χρόνια πρέπει να τα έχεις φέσει στη μάπα εσύ εδώ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διαφορήσω. Να τους το πω ομά να το καταλάβουνε. Ότι αν ήταν άλλο στη θέση μου, δεν θα συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν θα μπόραγε. Είναι γεγονός. Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι γεγονός. Εμείς όμως είμαστε εδώ με τον Αποστόλη και με τον Σπύρο και με τον Άστρα μας. 24η αγωνιστική Super League 1. Αποτελέσματα. Λαμία ΑΕΚ 1-3. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Δύο εβδομάδες να παίζανε, γκολ δεν βάζανε αυτοί. Γιάννενα Όφη 2-2. Πολύ καλό αποτέλεσμα για τα Γιάννενα, παρόλο που κέρδιζαν 2-0. Ισοφαρίστηκαν όμως από τον Όφη, ένα Όφη που δείχνει ότι άλλαξε αγωνιστικό πρόσωπο μετά την αλλαγή του προπονητή με τον κύριο Δέλα στην άκρη του κριτικού πάγκου. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ο ΠΑΟΚ με συνοπτικές διαδικασίες καθάρισε τον Τι συνοπτικές, ανατροπή ήταν. Ανατροπή, 1-0 άσο ημίχρονο διπλό τελικό. 1-0, μια γκολάρα του Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδης δεν λέγεται αυτός, Χατζη Θεοδωρίδης. Είχαμε πολλές ανατροπές σήμερα σώδια όμως. Πολλές. Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 2-1, ανατροπή και αυτό. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Άρης Βόλος 2-0. Και αυτό Άρης... έχουν στάσεις αυτού για... και στα παιχνίδια έγιναν πάλι με τη διαιτησία. Ωραία. Άλλο πρόσωπο ο Βόλος με τον κύριο Κόντι, με τον νέο προπονητή στον πάγκο του. Καλή εμφάνιση, πολύ καλή. Καλή εμφάνιση του Βόλου. Ο Άρης ήταν πιο πλήρης όμως σαν ομάδα. Τυχερός, θα σου πω. Πιο τυχερός. Ο Βόλος ήταν, είχε αρκετές ατυχίες. Εστιάζει το αφήνει το παιχνίδι αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι από το οποίο δεν περίμενε να πάρει και πολλά πράγματα. Στο παιχνίδι της Τετάρτης τώρα κόντρα στον Όφη, στο Πανασσαλικό. Και Παναθηναϊκός. Δεν μου άρεσε ο τερματοφύλακας του Βόλου. Ο Κοβάτς. Ο Κοβάτς. Αυτό το παιδί που έπεσε ο Ξανθός. Ναι, έκανε και. Έχει κάνει καλές εμφανίσεις ο Γκρος ο Κοβάτς. Απλά σήμερα δεν ήταν στις καλές του. Παναθηναϊκός Κηφισιά 1-1. Ένα αποτέλεσμα που βάσει των ευκαιριών αδικεί την Κηφισιά του Κώστα Μπράτσο. Βέβαια. Η οποία έχασε τρομερή ευκαιρία με τον Πιφουμά να κάνει το 1-2. Όντας με παίχτη περισσότερο, 11 και φυσικά 10 ο Παναθηναϊκός, και να στείλει τους Παναθηναϊκούς του Τερίμ για ύπνο. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Έχασε το πρωτάθλημα από Λαμία και Κηφισιά. Από Λαμία και Κηφισιά. Σε δύο μάτς έχασε 4 πόντους ο Παναθηναϊκός. Και έχασε βέβαια και την επαφή με την πρώτη θέση. Η ΑΕΚ έχει ένα μαξιλαράκι 3 πόντων τώρα κοντά στον Παναθηναϊκό. Δεύτερος όμως είναι ο ΠΑΟΚ, 55-54. Παναθηναϊκός 52, Ολυμπιακός 50. Άρης 38. Το 3 πόντι δεν λέει κάτι, Αποστόλη, από τη στιγμή που υπάρχουν τα play-off. Ναι, αλλά τίποτα δεν λέει. Δεν πείθει ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός δεν πείθει και τολμώ και να κάνω μια πρόβλεψη ότι ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει τέταρτος. Θα τον περάσει και ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα αχταρμάς. Δεν ξέρω τα rotation. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω και θα την απόφαση. Ο Αποστολή, δεν μπορώ να καταλάβω την απόφαση της δίκης του Παναθηναϊκού να διώξει τον Γιωβάνοβιτς και να πάρει τον Τούρκο. Αυτό μου φάνηκε που δεν έχω εγώ προπονητικές ικανότητες, αλλά τουλάχιστον. Γιατί με τον Γιωβάνοβιτς τι θα γινόταν? Έχω τη γνώμη ότι τουλάχιστον ο προπονητής ήταν συνέχεια με την ομάδα. Και πιστεύω ότι γνώριζε. Στο ποδόσφαιρο. Σπύρο, στο ποδόσφαιρο. Να παίζεις. Συγγνώμη, Αποστόλη. Είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί να κάνω λάθος. Να παίζεις δική σου, ναι, και απαντώ εγώ. Να παίζεις ο Παναθηναϊκός στην έδρα σου. Με Λαμία και Κηφισιά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες, είναι μέλη του Super League 1. Αλλά να παίζεις και να χάνεις 4 πόντους, θέλεις προπονητή στον πάγκο. Μάλιστα. Θέλω διώξιμο οι 10 παίχτες από τους 20 που έχεις στο ρόστερ. Όσον αφορά διώξιμο την αλλαγή. Και παρόλη την φιλότιμη προσπάθεια της διαιτησίας εκεί, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, λέω, γλίτωσε και την εμβολή σήμερα. Γλίτωσε το έμφραγμα. Είναι ο Παναθηναϊκός στη διαιτησία, ο Βαγγέλου δεν έκανε το μεγάλο λάθος. Ο Ολυμπιακός
Δεν πήρε πέναλτι, ήταν... κατά τη γνώμη μου ήταν έξω, απ' έξω από το γήπεδο. Από την γραμμή τέρματος. Η δική μου άποψη. Έξω από το γήπεδο που σώπες, έξω από τις κερκίδες ήταν. Έξω από τη γραμμή, δηλαδή... Έξω από τις κερκίδες. Τέλος πάντων. Σου λέω, πες. Πάντως, το βάρ το ειδοποίησε. Σχετικά με τις απόψεις του κόσμου, οι όλοι όσοι λένε ότι γιατί πήρε αυτόν και πώς και τι, στο ποδόσφαιρο όπως και γενικότερα στην αγορά, ισχύει το ρητό «Ο χώνων έχει πάντα δίκιο». Μάλιστα. Αυτός που πολύ τα σωστά, αγώνει... Πολύ σωστά τα λέει ο Αποστόλης, αλλά θα πω και το άλλο. Καλά τώρα τι συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε Γιωβάνοβιτς με Τερίμ, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στον κόσμο. Δεν μην τρελαθούμε τώρα. Μάλιστα. Ποιος σύλλογος δεν τον ήθελε. Πότε αναδείχθηκε ο κορυφαίος δεν τον ήθελε. Δηλαδή. Ανεξάρτητα αν η χώρα καταγωγής του είναι, επιφέρει χιλιάδες ενστάσεις στο ελληνοπρεπές κοινό. Το είναι άλλο πράγμα. Αλλά ως προπονητής είναι χαρακτηρίσει κορυφή. Πολιτικό εγκληματία τον Τερίμ. Ναι, έτερο νεκάτερο. Γκρίζος λύκος. Γκρίζος λύκος. Για μένα, διώξτε τον τώρα. Τώρα διώξτε τον. Τον Τερίμ. Και θα σας πω γιατί που το στηρίζω αυτό. Πώς. Ως λύκο, όχι ως προπονητή. Ως λύκο, όχι ως προπονητή. Ως προσωπικότητα. Και θα, αν ερωτηθώ, θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Να το μην, εγώ έχω την γνώμη ότι να μην συνεχίσουμε αυτό το... Έχω την γνώμη να μην συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα με το θέμα τώρα. Πάμε στο... Στη βαθμολογία. Στη βαθμολογία ξανά. Είπαμε πέμπτος ο Άρης με 38. Η Λαμία 34. Θέλει ένα τρίποντο οπωσδήποτε στον αγώνα στους δύο αγώνες που μένουν για να περάσει στην έκτη θέση για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι γείτονες εδώ είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάνεις λάθος, Απόστολε. Γιατί? Η Λαμία θέλει μία ισοπαλία στο παιχνίδι που παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Οπότε πόσους πόντους θα πάει? Ένας αγώνας μέχρι μετά. Άραγε, δεν καλύπτεται μετά. Έτσι είναι. Θέλει πόντους στην Τρίπολη. Νομίζω τώρα παίζει στην Τρίπολη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Τώρα παίζει. Και στην επόμενη αγωνιστή την Τετάρτη. Στην Τετάρτη έχει την Κηφισιά στη Λαμία. Με τον Ατρόμητο παίζει την Τετάρτη. Η Λαμία, ναι, μου φαίνεται. Α, με τον Ατρόμητο. Θέλει πόντο με την Τρίπολη τότε. Και δεν ξέρω, τελευταία αγωνιστική θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Να πάμε όμως στη βαθμολογία πάλι και από εκεί, από την 8η θέση και κάτω, 7η θέση, 8η, έχουμε θέματα. Όφη 24, Πανσεραϊκός 24, Ατρόμητος 24, έχουν ένα μαξιλαράκι έτσι... Ασφαλείας. Όχι ασφαλείας, αλλά ένα μαξιλαράκι... Μια απόσταση από τους... Ικανό. Να τους δημιουργήσει μια σχετική ασφάλεια. Ενδέκατος ο Πανετολικός με 19 και από εκεί και κάτω έχουμε ακριβώς όπως είναι τώρα η βαθμολογία, γιατί σε περίπτωση βαθμίας ο Βόλος υπολείπεται του Πας Γιάννα. Είναι ο 12ος ο Πας Γιάννα, 13ος ο Βόλος και 14η η Κηφισιά, γιατί ο Βόλος σε πιθανή ισοβαθμία με την Κηφισιά περνάει, γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά όμως, να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Είναι την Τετάρτη, εμβόλυμη αγωνιστική. Ακριβώς. Ισχύει αυτό που είπα. Θέλει ένα πόντο η Λαμία στο μάτς με την Τρίπολη, αν χάσει στο Περιστέρι. Αν χάσει στο Περιστέρι και κερδίσει ο Αστέρας. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά, Ατρόμητος, ναι. Βόλος Όφη, στις 3 ώρα τα παιχνίδια αυτά την Τετάρτη. Στις 5 ώρα έχουμε Ατρόμητος Λαμία. Την ίδια ώρα έχουμε Πανετολικός Ολυμπιακός Πειραιός. Και πάμε στις 7 μετά έχουμε ΑΕΚ Πας Γιάννα. Στις 8 Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ. Και στις 9 το ντέρμπι της αγωνιστικής Παναθηναϊκός Άρης. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Εγώ, παιδιά, έχω τη γνώμη ότι με το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Όφη
Ο Βόλος θα είναι, νομίζω, θα έχει πάρει και ο ίδιος μια απόσταση, παίρνοντας το παιχνίδι την Τετάρτη. Αν το πάρει το παιχνίδι... Τι απόσταση, θα περάσει 3 βαθμούς ενδεχομένως. Ακριβώς. Είναι και ένας αγώνας με μετά. Κομβικό το παιχνίδι αυτό, όπως ήταν και το μάτς των Ιωαννίνων, αλλά δεν μπορεί να έχει απώλειες, θα πρέπει κάποιο παιχνίδι να κερδίσει. Και αυτή τη στιγμή ως... ως αντίπαλοι δεν έχουν καμιά σχέση Όφη με τον ΠΑΣ Γιάννα. Όφη είναι πιο αγωνιστικά, είναι πιο ισορροπημένη ομάδα από τον ΠΑΣ Γιάννα. Αλλά και ο Βόλος όμως, όπως έδειξε σήμερα, ήταν το αγωνιστικό το πρόσωπο διαφορετικό. Στάθηκε με αξιώσεις στον αγωνιστικό χώρο του κλάν της Βικελίδης. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Έχει ακόμα πορεία. Λέει κάποιος αποστολέας, Απόστολε, αν διαλυθεί ο Βόλος όπως προανήγγειλε ο Δήμαρχος, ποιος καταλαμβάνει τη θέση του, τη θέση του πού και τι προανήγγειλε ο Δήμαρχος. Δεν, δεν προανήγγειλε διάλυση της ομάδας. Ποιος καταλαμβάνει τη θέση του, να την καταλάβει τη θέση ποιου. Ίσως δεν διαβάσανε το μήνυμα του καλά. Ρε παιδιά, τι σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Ναι, εννοείται. Άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μπέος ότι αν δεν βρεθεί αγοραστής, η ομάδα θα διαλυθεί. Το είπε. Το είπε. Όλο και κάποιος θα βρεθεί. Αλλά εντάξει, ποιος θα καταλαμβάνει τη θέση του, τι θέλει να πει ο ποιητής αυτό. Τη θέση ποιου. Τη θέση της του Δημάρχου ή τη θέση της ομάδας. Της ΠΑΕ Βόλους εννοεί, της ΠΑΕ Βόλους. Πού? Δεν υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί αν παραμείνει στην κατηγορία και ο περιπτεράς θα πάει να τη διοικήσει. Ρε Γιάννη, η ομάδα στη Β' Εθνική στοιχίζει 100 χιλιάρικα και στην Α' Εθνική στοιχίζει 3,5 εκατομμύρια. Το ίδιο είναι. Όχι στοιχίζει, έχει αξία, έχει αξία. Εισπράττει. Ναι, γι' αυτό με είπα βάση, ένας περιπτεράς... Η αξία βγαίνει με βάση αυτά που εισπράττει. Ένας περιπτεράς, λοιπόν, και δεν το λέω μειωτικά για τον υπέροχο αυτό κλάδο των συνανθρώπων μας, ένας με μια συνετή οικονομική διαχείριση, με 3,5 εκατομμύρια, μια χαρά είναι στην Α. Δεν μπορεί, λοιπόν, να διαλυθεί η ομάδα. Και βέβαια, όταν είναι στην πρώτη. Αν υποβιβαστεί, αλλάζει. Και πάμε τώρα στο κλεάν της Βικελίδης να δούμε αν τι έγινε. Αν και δεν φεύγει ο Αχιλλέας, ο Μπέος δεν φεύγει με τίποτα. Ηλεκτροσόκ πήγε να κάνει, πιστεύω, με αυτή του τη δήλωση. Ηλεκτροσόκ. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Κοντά είναι. Σμάκοντα τα Γιάννενα, που λένε και στο Πήλιο. Αεροπορικός, λοιπόν. Όμως. Πώς? Αεροπορικός, λέω, κοντά. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στο κλεάν της Βικελίδης, να δούμε τι έγινε σήμερα το απόγευμα. Ο Σουλεϊμάνοφ, συστημένη μπάλα για το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης. Παίζει γρήγορα, παίζει έξυπνα, δουλεμένα από την προπόνηση με το Μωρόν. Η απάντηση του Κοβάξ σε πρώτο χρόνο, μετά ο Μωρόν γλιστράει και χάνει πια εντελώς εδώ την ευκαιρία. Ο Άρης μένει από τα αριστερά με γρήγορη κυκλοφορία μπάλας με τα Ρίτα να παίρνει από Φεράρι. Ο Κοβάξ έχει απάντηση στο σου του Τσέχου. Σαφέριο, άλλαξε με τον Ταρίτα. Ο Ταρίτα με πίσω βήματα παίρνει λίγο χώρο. Από εκεί ο Τσέχος πάρα πολύ καλή. Πάσα στο Σαφέριο, έφυγε στο πλάι. Πλασάρε έξω. Καρθία Σαφέριο. Καρθία από Σαφέριο. Κρατάει ο Καρθία. Σουτάρει τρομερή από τον Κοβάξ. Στην επιστροφή της μπάλας ο Μωρόν. Έχει βάλει 13 γκολ στη σεζόν και χάνει αυτό που ίσως κάποιος με ευκολία όταν είναι έξω από το χώρο μπορεί να πει ότι δεν χάνεται. Αλλά για τον Μωρόν αυτή η φάση ίσως και να μην χάνεται. Δείτε τι έγινε λίγο πριν. Το σούτ, η απόκρουση από τον Κοβάξ και πού στέλνει την μπάλα ο Μωρόν.
Πάλι ο Γκαρθία τακουνάκι, τρομερό τακουνάκι για τον Μωρόν που ψάχνει να πάρει την επάρκεια και την πέφτει. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Μωρόν. Η συνεργασία των δύο Ισπανών, Μάνου Γκαρθία, Λορέν Μωρόν. Εδώ ο Κοβάξ που μέχρι τώρα στο πρώτο ημίχρονο που είναι πια στις καθυστερήσεις έκανε τα πάντα για να κρατήσει το 0 στην εστία του. Δεν μπορεί να έχει απάντηση στην προσπάθεια του Μωρόν. Πάει στα 14 γκολ στη σεζόν ο Ισπανός. Το Σουλεμάνοφ πήρε από τον Οτουμπάτζο. Ο Γκαρθία έκανε το σούτ σε κόρνερ ο Κοβάξ. Ασεχνούν ο Βόλος που σίγουρα εμφανίζεται περισσότερο στο δεύτερο μήχρο σχέση με το πρώτο. Ασεχνούν το σούτ. Ο Κουέστα μπλοκάρει. Την πρώτη φορά που βλέπει μια μπάλα να πηγαίνει προς την εστία του στο 60. Εδώ ο Βέλεθ έκανε μια τρομερή τρίπλα εδώ στο Μπερτόγλιο. Στην περιστροφή πέρα στην μπάλα κάτω από πόδια του Ρουγουανού. Ξεδιπλώνει έτσι με αυτόν τον τρόπο την επίθεση του Άρη που πάει από τα δεξιά. Ο Σουλεϊμάνοφ την έφερε στα αριστερό που ήθελε να το κάνει και μετά το rebound, μετά την απόκριση του Κοβάξ από τον Ταρίδα το shooting ball out. Η ευκαιρία για τον Άρη. Ο Τουμπάτζο έχει χώρο από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα με το που μπαίνει. Όχι, νόμιζα ήταν ο Ασαριφάρ, διορθώνω, είναι ο Νταρίτα. Έπιασε γυριστή κεφαλιά η μπάλα out. Σουλεϊμάνοφ κράτησε την μπάλα με καλό κοντρόλ. Σαμόρα γυρίζει, την έφερε στα αριστερό, δοκάρι από την καταπληκτική κίνηση του Σαμόρα. Δεν είχε σύμμαχο την τύχη, δεν του χαμογέλασε η τύχη. Σαμόρα πάλι αυτός με τον άλχο, η σέντρα, Ασαριφάρ, βγαίνοντας ο Κοβάξ, πετάει την μπάλα ο Λούνα σε κόρνερ. Βγαίνει μπροστά ο Βόλος με τον Παριέτος να πετάει στον Μπερτόγλιο. Ο Μπερτόγλιο με αυτό το τάκλι μένει στην μπάλα, κρατάει την κατοχή, κλειστή γωνία. Ο Κουέστα δεν βρίσκει. Out. Ο Κουέστα μάλιστα λέει ότι η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Η απόφαση του διαιτή είναι για out. Ροζ. Στον αέρα ο Άλχο γυρίζει προς τα πίσω. Ασαριφάρ στη φάση τσίπησε την μπάλα, πηγαίνει στα δίχτυα. Γκολ ο Ασαριφάρ. Έρχεται από τον πάγκο και σκοράρει το πρώτο δικό του με τη φανέλα του Άρη. Καρίμ Ανσαριφάρ, διάβασε τη φάση, η αξία, η ικανότητα, η εμπειρία. Τον έφερε πρώτος την μπάλα την ώρα της εξόδου του Κοβάξ. Τσίμισε την μπάλα και την έστειλε βασανιστικά αργά για τους παίκτες του Βόλου στα δίχτυα για το 2-0. Αποστόλη ο Νουπουσού, αν πέσει θα διαλυθεί, αφού ο Μπέος αποχωρεί. Ρε παιδιά. Αν είχε και η γιά μου κάκαλα θα την έλεγα παππού. Τι πράγματα αυτά, θα διαλυθεί, αν, με το αν ζούμε, τι αν. Κάτι σαν τελειώσει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα έχει ακόμα 12 αγωνιστικές. 9 παιχνίδια. Έχει 9 παιχνίδια ακόμα. Α, ναι, συγγνώμη. Έχει 9 παιχνίδια, 9 παιχνίδια είναι πάρα πολύ. 7 και 2, 9, εγώ έκανα. Βέβαια. Σωστά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κύριος Κόντης με τον Γύρο Τσόλη συνεργάτη έδωσαν μια άλλη πνοή αγωνιστική στην ομάδα. Κόντρα στον Άρη ο Βόλος παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο, πιο μαχητικός. Ήταν καλύτερος όταν έπαιζε ο Τσοκάνης με τον Παριέντος στα χαφ. Ήταν πιο δημιουργικός, έγιναν περισσότερες. Η μπάλα είχε καλύτερη κυκλοφορία. Πάλι έπεσε η ομάδα σε μια κακή εμφάνιση του τερματοφύλακα. Όπως είπαμε, ο Κόβατς δεν ήταν στα καλά του σήμερα. Αλλά είναι ένας τερματοφύλακας όμως που έχει δείξει ότι είχε και καλές προσπάθειες. Είναι καλός, έκανε καλές προσπάθειες. Αλλά τον γκολ όμως είναι στο πρώτο γκολ φαίνει καθαρά ευθύνη. Και ήταν το κορμί του τερματοφύλακα έπρεπε πίσω από την μπάλα. Δεν πέφτεις μπρούμητα για να αποκρούσεις ένα σουτ. Και το δεύτερο είναι λαθασμένη ενέργεια του αμυντικού. Ήταν, όχι, έγινε μια κεφαλιά. Πάσε. Το δεύτερο ήταν ασυνονοησία των κεντρικών αμυντικών. Πού ήταν η κεντρική αμυντική. Παρά το γεγονός ότι με την παρουσία του Σιέλη, αλλά και του Λούνα, η άμυνα σήμερα έδειξε ότι, η αμυντική γραμμή έδειξε σήμερα ότι στεκόταν καλύτερα από άλλες φορές. Δεν βοήθησε η επιθετική καθόλου και φαίνεται ότι στις άκρες ο Βόλος έχει πρόβλημα. Έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
στα φτερά που λέμε. Ντέλετιτς δεν ήρθε, έφυγε ο Ντέλετιτς. Ντέλετιτς αυτός που ήρθε δεν έχει καμιά σχέση με τον Ντέλετιτς. Ο Ντέλετιτς τα... Αυτό προσέξτε το, η μόνη λύση υπάρχει να συγχωνευτούν ο Βόλιος και ο Ολυμπιακός Βόλιο. Συμφωνώ ρε παιδιά. Ναι, συμφωνώ, αν θέλετε την άποψή μου, συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, ο Γκαρσία δεν έχει βοήθειες. Ο Κάμψ δεν ήταν σε καλή μέρα, αλλά ήταν σε καλή μέρα όμως ο Τρουγιέ. Ο Κόμπα τρέχει πολύ. Σκέφτεστε ένα τέτοιο σενάριο, να παίξει ο Ολυμπιακός Βόλου Super League 1. Το δικαιούται. Το δικαιούται, γιατί τον διαλύσαν τον Ολυμπιακό Βόλου τζάμπα. Αυτό το ξέρει ο Χιλιάς ο Μπέος, αν το δικαιούται ο Ολυμπιακός Βόλου. Και κανείς άλλος. Κανείς άλλος. Γιατί εμείς δεν παρακολουθούμε. Ναι, αλλά εσείς είστε φίλαθλοι, οπαδοί, η ψυχή, η καρδιά σας είναι στον Ολυμπιακό Βόλου. Αλλά από εκεί και πέρα, το να φτάσει ένας άνθρωπος να κάνει μια καινούργια ομάδα εκ του μηδενός, μόνο αυτός ξέρει τι τράβηξε. Εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα και θέλει ικανότητες για να κάνεις αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος παράγοντας με την ομάδα. Αυτό λέμε. Δεν έχει. Αλλά λέμε ότι για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, για να έχει 10-12 χιλιάδες κόσμο κάθε παιχνίδι στην Αλφα Εθνική, μπορεί να γίνει αυτό. Να συγχωνευτεί ο Βόλος με τον Ολυμπιακό Βόλο και να τελειώνει η κατάσταση. Να τελειώνει. Αλλά χρειάζεται όμως, για να γίνει αυτό, χρειάζεται, θέλω να πιστεύω, υπάρχουν κάποιες δικλείδες. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξηγηθούν. Τώρα, το τι θα γίνει και πώς, εγώ μια άποψη λέω. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Κοίταξε, μια άποψη όμως, η οποία, ναι, από την ώρα που είπες αυτή την κουβέντα, θα αρχίσουν να συζητάνε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη. Με βάση αυτό το μήνυμα, ναι, που ήρθε κάποιος. Ναι, ακριβώς, γι' αυτό λέω. Δηλαδή, να μην μιλάμε καθόλου, όχι, αν όχι. Να μην μιλάμε καθόλου, όχι. Να την κλείσουμε και αφήγουμε. Δεν εννοώ αυτό. Τι να, εννοώ... αρχίσουν και να συζητάνε, τι με νοιάζει με να τη συζητάνε τα Γιουσουφάκια. Τα Γιουσουφάκια δεν χαρά, ενδιαφέρον Σπύρο καθόλου. Μια χαρά τα είπες, Απόστολε, μια χαρά τα είπες, και άσε το Βόλο όλο και όχι μόνο το Βόλο, να συζητάνε για το αύριο. Αφού η ιστορία ξεκίνησε δια Χιλέων Δημάρχου και Προέδρου του Βόλου. Βγαίνει και λέει θα διαλυθεί η ομάδα, θα κάνει, θα διαλυθεί, εντάξει. Από εκεί και πέρα ο καθής μπορεί να πλάσει όσα σενάρια και υποθέσεις. Ό,τι σενάριο θέλει. Ό,τι θέλει. Και ένα σενάριο είναι και αυτό που έστειλε ο τηλεθεατής με το μήνυμα. Και όλα τα σενάρια είναι πιθανά, εκτός από ένα. Αυτό που απέτυχε με την ίδρυση της ομάδας του Βόλου. Δηλαδή, απεδείχθηκε ότι η νίκη Βόλου δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετάσχει σε συγχώνευση ποτέ. Όχι. Όλα τα άλλα τα σενάρια παίζουν. Όχι, όχι, όχι. Καλησπέρα, Απόστολε, Γιάννη και Σπύρο. Θέλω να μου πείτε... όχι, διαβάζω το μήνυμα. Καλησπέρα, Απόστολε, Γιάννη... Και Σπύρο. Θέλω να μου πείτε, άμα τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα, με τι βαθμούς μπαίνει κάθε ομάδα στα play-off και στα play-out. Για τη Super League 2 μιλάει. Ό,τι βαθμολογία super... έχει, φίλε μου... Αν τελείωνε σήμερα, ο Λεβαδιακός θα είχε 26 πόντους και η ΑΕΛ 22. Εννοεί για την ΑΕΛ ή εννοεί για τώρα για την ΠΑΕ Βόλος? 26 για 27. ΠΑΕ Βόλος δεν διαιρούνται δια δύο. 27 θα έχει ο Λεβαδιακός, γιατί το 53 δια δύο είναι 26,5. Έτσι δεν είναι. Πάει 27. Άρα πάει 27. Δεν έχει 53, 52 έχει. Πώς είχατε την εντύπωση ότι έχει 53? Μπορώ να κάνω λάθος, θα το δούμε πιο κάτω. Εμείς όμως θα πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα δώσουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη τον Καλογιάννη, γιατί έχουμε να πούμε για το παιχνίδι ΑΕΛ
Λεβαδιακός αρκετά. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Και πάμε γρήγορα στην Super League 2. Όταν επικούλια, το διαβάζεις το μήνυμα αυτό, Γιάννη, να στο διαβάσω. Ναι, πρέπει να γυρίσω το κεφάλι και... Όταν επικούλια, κύριε Κορογιάννη, σας ρώτησα γιατί δεν παίρνει τον Τσιλούλη ΑΕΛ, είπατε μάλλον δεν ταιριάζει στην ομάδα. Τώρα που πάει στην ΑΕΚ, τι λέτε? Θα ήθελα το ονοματεπώνυμο του φίλου που στέλνει το μήνυμα. Πολλά θες, Γιάννη. Τι πολλά θέλω? Πολλά θες. Θα πούμε ότι ήταν τακτική του. Δεν είπα ποτέ και σε κανέναν ότι δεν ταιριάζει στην ομάδα ο Σωτήρης ο Τσιλούλης, πρώτον. Δεύτερον, ήμουνα από εκείνους που έκανα προσπάθειες, γιατί ήμουνα και φίλος με τον πατέρα του Τσιλούλη. Λοιπόν, κάναμε παρέα για αρκετό χρονικό διάστημα τότε. Φίλοι καθημερινοί, δηλαδή, στα Τσίπουρα και έτσι. Κάνει πολύ καλή σεζόν και είναι καλός παίχτης. Παιχτούρα. Ναι, εκτιμώ. Θέμα Τσιλούλη στην ΑΕΛ ετέθη πριν 6 χρόνια. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα τότε. Δεν ήταν και έτοιμος. Αλλά και με την ευκαιρία να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ψιλομαγιά με Λυσανίδη. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Όχι, το καταλαβαίνουμε, Γιάννη. Έφαγε χούφτα ο παίχτης. Έφαγε χούφτα ο παίχτης και η Λαμία. Φάγαν χούφτα. Ναι, λοιπόν, χωρίς Καρλίτος, χωρίς τον άλλον, πώς τον λένε, τον Τζελούλη, χωρίς τον Τζελούλη. Και ο άλλος, ο Ισπανός, τι είναι, ο Αργεντίνος, με τρεις καλύτεροι παίχτες. Τέλος πάντων. Πάμε στα αποτελέσματα για να περάσουμε και στο LFC Arena. Έτσι, αλλά εγώ δεν είπα ποτέ δεν ταιριάζει. Για κανέναν ποδοσφαιριστή δεν είπα δεν ταιριάζει. Αν είναι δυνατόν. ΑΕΛ Λεβαδιακός 0-0. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Η ΑΕΛ δυστυχώς δεν πήρε πολλά πράγματα από αυτό το παιχνίδι, ένα πόντο μόνο. Και το ζητούμενο έχει και παράπονα για πέναλτι. Είναι ότι δεν μείωσε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Λεβαδιακό. ΑΕΚ Β' Ηρακλής 0-0 και αυτό ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Καμπανιακός Αιωλικός 1-0. Απόλλων Πόντο Μακεδονικός 0-3. Ενώ αύριο πέφτει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής με το παιχνίδι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και στην Αναγέννηση Καρίτσας. Ένα παιχνίδι που από ό,τι βλέπω και με βάση την αγωνιστική κατάσταση και των δύο ομάδων θα είναι πολλά με λίγα. Ρεπό είχε η Κοζάνη και η Β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε στη βαθμολογία. Λεβαδιακός, έχεις δίκιο Γιάννη, 52 έχει, όχι 53. Έχεις δίκιο, 52 βαθμούς ο Λεβαδιακός, 26 θα είναι δηλαδή, θα ξεκινήσει με 26 τους αγώνες. Και με 22 η Λάρισα. Και με 22 θα ξεκινήσει η Λάρισα. Θα ξεκινούσε. Αν ήταν σήμερα. Αν τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα. Αν τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός θα ξεκινούσε με 26 και η Λάρισα θα ξεκινούσε 21,5 με 22. Νίκη Βόλου 32 στην τρίτη θέση, με παιχνίδι λιγότερο, με παιχνίδια λιγότερα. Μακεδονικός 30. Ένα παιχνίδι έχει λιγότερο. Αυτό το αυριανό. Η Νίκη Βόλου. Βεβαίως. Παίζει αύριο με τη Νίκη, μετά παίζει με την ΑΕΛ και τελευταία αγωνιστική παίζει στη Θεσσαλονίκη με τον Παγκουβού. Παίζει με την Καρδίτσα αύριο, είπαμε. Αύριο παίζει με την Καρδίτσα. Ναι. Αύριο με την Καρδίτσα. Έχει και την πέμπτη αγώνα. Και με ποια ομάδα? Το διάβασα γι' αυτό. Την πέμπτη που έχει, τι είναι, τσικνοπέμπτη? Είναι ένας αγώνας που... Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, έπαιξε με την Καλαμαριά, έπαιξε. Μάλιστα. Η Νίκη Βόλου έχει 32 πόντους και αν αύριο κερδίσει την Αναγέννηση Καρδίτσας... Πάει 35. Λοιπόν, πάει 35. Σιγουρεύει τη συμμετοχή της στην πεντάδα. Στην πεντάδα. Και κατακρεμνίζει την Αναγέννηση Καρδίτσας στη 10η θέση. Παραμένει στη 10η θέση με 20 πόντους, με άμεσο κίνδυνο να υποβιβαστεί, να χάσει η Αναγέννηση Καρδίτσας την κατηγορία.
Αν πει τώρα η Αναγέννηση Καρίτσα ταλαιπωρείται από άλλα πράγματα, ταλαιπωρείται από. Τι να χάσει την κατηγορία. Τώρα όπως είναι δομημένη η ιστορία, έχει υποβιβαστεί. Έτσι, όπως αν τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα, ήταν υποβιβασμένη. Και άποψή μου είναι μακάρι να κάνω λάθος ότι η Αναγέννηση Καρίτσα δεν θα γλιτώσει το Μοιραίο. Όχι γιατί δεν έχει καλή ομάδα, δεν έχει σταθερότητα, ρε παιδί μου. Δεν έχει διοικητική και αγωνιστική σταθερότητα. Ταλανίζεται η ομάδα αυτή από πολλά λάθη του παρελθόντος, του πρόσφατου και του απότερου. Η ΑΕΚ Β' στην 6η θέση, ΠΑΟΚ στην 7η, Κοζάνη στην 8η, Καμπανιακός με 20 στην 9η, στη 10η θέση το ίδιο η Αναγέννηση Καρδίτσας. Κακή, πολύ κακή αγωνιστικά. 11ος ο Αιωλικός με 19. Απόλλων Πόντου με 11. Δείχνει αυτοί οι δυο να έχουν αποχωρήσει, να έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και Αλμοπός Αριδαίας τυπικά εμφανίζεται στη βαθμολογία, στον βαθμολογικό πίνακα. Έχει αποχαιρετήσει τυπικά, την κατηγορία. Τυπικά ναι, αλλά επειδή υποβιβάζονται δύο από τους 13 που είναι, σωστά γράφεται ο Αλμοπός, γιατί πέφτει μαζί με την Καλαμαριά. Με την Καλαμαριά, ναι. Απευθείας. Επόμενη αγωνιστική, Κοζάνη, 3 του μηνός, Κοζάνη Ηρακλής. Ένα παιχνίδι το οποίο θέλει η ομάδα του Ηρακλέως να το πάρει για να εδραιωθεί στην... Τι να το κάνει. Στην Εξάδα. Ποια, δεν είναι πεντάδα. Πεντάδα, στην πεντάδα. Αιωλικός ΑΕΚ Β. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ Β. Μακεδονικός Καμπανιακός. Νίκη Βόλου ΑΕΛ, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Και Αναγέννηση Καρδίτσας Απόλλων Πόντου. Αν δεν πάρει και αυτό το παιχνίδι Αναγέννηση Καρδίτσας. Ναι, πώς θα το πάρει. Αυτό θα το πάρει. Τότε προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί είπα τι να το κάνει ο Ηρακλής. Η νίκη Βόλου είναι υπερβέβαιο. Λέω ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση, έχει 32 πόντους τώρα και 3 παιχνίδια, έτσι. Ναι. Παίζει με Αναγέννηση αύριο, με ΑΕΛ και με ΠΑΟΚ Β. Και ένα βαθμό να πάρει στα 3 μάτς, πάει 33, είναι στην πεντάδα. Ο Ηρακλής έχει 26 πόντους. Να κερδίσει και τα 2 παιχνίδια που πάει έχει... 32. Ναι, πάει 32. Ο Μακεδονικός έχει 30. Αν κερδίσει τον Καμπανιακό την Κυριακή, πάει 33. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο Ηρακλής είναι εκτός πεντάδας. Μάλιστα. Και εκτός μάλλον πεντάδας. Θα είναι εκτός πεντάδας παρά τον ντεμαράζ της ομάδας, ναι, του... Ποια ομάδα χτυπάει τώρα, παρεκτός και αν γίνει το θαύμα και δεν κερδίσει ο Μακεδονικός τον Καμπανιακό. Οπότε εκεί όλα παίζονται. Επικρατέστερη κατά την άποψή μου για την πεντάδα είναι η ΑΕΚ Βου, γιατί έχει τρία παιχνίδια ουσιαστικά πολύ εύκολα. Παίζει ουσιαστικά με το Μακεδονικό, δεν θα είναι εύκολο. Παίζει με Καλαμαριά, Αιωλικό εκτός έδρας. Τώρα και την άλλη Κυριακή. Και Μακεδονικό στους Τρακομακεδόνες. Αν κάνει 9 και 25 που έχει, 34. Πάει 34. Ο ΠΑΟΚ που έχει 24 παίζει στη Λιβαδιά, μόνο εκεί θα φανεί. Αν κάνει τον ΠΑΜ στη Λιβαδιά, μπορεί να μπει και ο ΠΑΟΚ στην πεντάδα, γιατί έχει παιχνίδι με την Κοζάνη. Μα είναι δωρονάδουρο όμως για την πεντάδα. Απλώς οι αγώνες θα είναι. Καλύτερα να μην μπει, γιατί θα υπάρχει υποψία ότι ίσως... Άμα είναι να μην μπει ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ΠΑΟΚ. Ούτε. Άμα είναι να μπει... Εγώ πιστεύω δεν θα μπει ούτε η ΑΕΚ. Τι θα κάνει. Η ΑΕΚ με τη βαθμολογία που υπάρχει δεν νομίζω, ναι, ότι μπορεί ποιος να... Ποιος είναι ο πέμπτος. Νομίζω μπορεί και η Κοζάνη. Κοζάνη που είναι. Ο Μακεδονικός. Η Κοζάνη με 21 πόντους να κάνει τι. Είναι ο Μακεδονικός είναι η τέταρτη ομάδα, αγαπητοί μου. Μάλιστα. Είναι η τέταρτη ομάδα. Για την πέμπτη θέση παλεύει ο Ηρακλής. Φτάνει 32 το ανώτερο. Μάλλον ο Ηρακλής. Μάλλον ο Ηρακλής. Να δούμε. Παρουσία 10 περίπου χιλιάδων θεατών στο ΑΕΛΕΦΣΗ Αρένα. Έγινε σήμερα το ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ της γηπεδούχου ΑΕΛ και του Λεβαδιακού. Να δούμε τα καλύτερα στιγμιότυπα.
Ηλιάδης καλύπτει. Δεν διώχνει όπως θα ήθελε ακριβώς. Παίρνει ο Μπαϊροβιτς. Σέντρα του Μπαϊροβιτς. Σε κόρνερ ο Σουλούκος. Μην έχοντας απόλυτο έλεγχο της φάσης. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ διώχνει την μπάλα εκτός. Παραχωρώντας το πρώτο κόρνερ του Λεβαδιακού στο παιχνίδι. Στο 18 από αυτή την προσπάθεια του Μπαϊροβιτς. Τώρα ο Βίχος. Το ανέβασμα και το σούτ με το αριστερό θα φύγει πάνω από τα δοκάρια του Σουλούκου. Μία ακόμη τελική για τον Λεβαδιακό στο 21. Τώρα ο Μαυριάς πίσω στον Γιαναράκη και αυτό στον Ηλιάδη. Μαϊδανός από τα αριστερά, τον κλείνει ο Γιαννιώτας. Παίζει με τον Κοσονού. Λάθος πάσα του Κοσονού πάνω στον Γκουστάβο. Γκουστάβο πάσα προς τον Μπαϊροβιτς. Ο Μπαϊροβιτς φτάνει στην μπάλα, το σούτ. Μεγάλη απόκρουση του Σουλούκου. Κρατάει το 0-0 στο 53 στο τελείωμα του Μπαϊροβιτς. Η καλύτερη ευκαιρία στον αγώνα για τον Λεβαδιακό. Αυτό το τελείωμα του Μπαϊροβιτς. Σπουδαία απόκρουση από τον Σουλούκο. Μετά από αυτή την εκτέλεση του φάουλ για τον Λεβαδιακό με τον Γκουστάβο Κώστα. Είναι και ο Γιαννιώτας κοντά στην μπάλα και ο Βραζιλιάνος με το αριστερό πόδι. Την ώρα που ο κύριος Διαμαντόπουλος δίνει τις οδηγίες στο τείχος για το που πρέπει να σταθούν οι παίκτες της ΑΕΛ. Γιαννιώτας ή Γκουστάβο θα δοκιμάσουν την ετοιμότητα του Σουλούκου. Στο 57 αυτό το φάουλ για το Λεβαδιακό. Γκουστάβο περνάει μπάλα, μπλοκάρει ο Σουλούκο σταθερά. Σε καλή θέση ο goalkeeper της ΑΕΛ, σωστά τοποθετημένος. Μπλοκάρει αυτό το φάουλ του Γκουστάβο Κώστα. Η ΑΕΛ θα ρισκάρει. Ο Στίνα τώρα κάνει μια σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Βίχο. Φατάει. Δίνει στον Παπαγεωργίου η σέντρα του αρχηγού της ΑΕΛ. Κεφαλιά του Πύρινεν. Ο Πλέγας δοκιμάζει το σούτε, απόκρουση από τον Γκροφ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 86. Επιμένει ο Πεντρόσο. Κεφαλιά του Νίκα. Κατεβάζει ο Γιαννιώτας και διώχνει τώρα. Βλέπουμε και πάλι την προηγούμενη ευκαιρία των γηπεδούχων. Από την κεφαλιά στρώνεται η μπάλα στον Πλέγα που κάνει το σουτ. Η μπάλα σκάει, αλλά ο Γκροφ δεν ευνηδιάζεται. Σημαντική απόκρουση του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Κρατάει το 0-0. Το Μαΐδης. Τώρα ο Νίκας. Στοχεύει τον Τσιριγότη. Κρατάει αυτό την μπάλα στη μονομαχία με τον Παπαγεωργίου. Δίνει στον Πολέτο. Δοκιμάζει το σουτ. Η μπάλα φεύγει δίπλα από το δοκάρι του Σουλούκου που ελέγχει τη φάση και δεν πέφτει. Στον Ηλιάδη. Το σουτ από μακριά του Ηλιάδη. Πάνω από τα δοκάρια του Γκροφ που δεν απειλείται ούτε σε αυτή την φάση. Δοκίμασε το πόδι του από μακριά. Τώρα ο κύριος Διαμαντόπουλος λέει στον Τεντάκη το σημείο που πρέπει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΛ. Εκτελεί προς τον Νίκα. Αυτός δεν κατάφερε να βρει τον Τσιριγότη. Απομάκρυνση του Ηλιάδη. Τώρα το τελευταίο σφύριγμα του Αριστοτέλη Διαμαντόπουλου. ΑΕΛ Λεβαδιακός 0-0. Ισόπαλο αποτέλεσμα στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Παρόλα αυτά, αυτό μας το έστειλε το... ο πάροχος του τηλεοπτικός. Εμείς όμως απομονώσαμε το σημείο, ένα σημείο το οποίο, στο οποίο η ΑΕΛ ζήτησε πέναλτι. Κύριε σκηνοθέτα, μπορούμε να έχουμε αυτή τη φάση? Μαυριάς με τον Πύρινεν θέλει να τον αποφύγει. Ο Μαυριάς μπαίνει περιοχή, έρχεται για βοήθεια ο Βίχος. Στην περιοχή ο Κώστας Παπαγεωργίου. Σφύριγμα και κίτρινη κάρτα που θα δει ο Κώστας Παπαγεωργίου από τον κύριο Διαμαντόπουλο, θέλοντας να εκμεύσει το πέναλτι. Θα δει την κίτρινη για θέατρο ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΛ. Βλέπουμε και πάλι την προσπάθεια από την αρχή. Κόβει ο Βίχος. Μπαίνει ο Παπαγεωργίου. Ο Μεχία είναι στην πλάτη του. Το πέσιμο του Παπαγεωργίου. Βάζει με το χέρι ο Μεχία μπορεί να τον πιάνει. Με τα πόδια δεν έχει επαφή. Το χέρι, χρησιμοποιεί το χέρι όμως, επειδή ο διαιτητής είναι δίπλα, εμείς τώρα είμαστε μακριά. Είναι η ενέργεια αυτή του παίκτη, αυτή ακριβώς που απαιτείται για να δοθεί πέναλτι. Δεν μπορεί, είναι μια φάση δύσκολη. Ότι λοιπόν, χρησιμοποιεί τον το, ακούσετε, χρησιμοποιεί, τον ακούσετε, το, Γιάννη, χρησιμοποιεί το χέρι, ναι, του παίκτη. Ο παίκτη τη Λιβαδιά χρησιμοποιεί το χέρι, ναι, του.
Εντάξει, εκεί λες πρέπει να έχεις την αίσθηση με πόση δύναμη έσπρωξε. Αν έσπρωξε με δύναμη κλπ. Ή αν απλά ακούμπησε. Μία όθηση υπάρχει. Εγώ μένω στην τοποθέτηση του Sportcaster, ο οποίος είπε, προσπάθησε να εκμεύσει το... Πού κατάλαβες ρε Καραγκιόζη? Αυτό ακριβώς. Αυτοί έχουν την ιδιότητα, οι Sportcaster, να λένε τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτοί οι διαιτητές? Αντί να πει ότι ο διαιτητής θεωρεί ότι προσπάθησε να εκμεύσει, έβγαλε αυτό το συμπέρασμα από τα 1000 χιλιόμετρα. Επειδή ο κόσμο λέει ένας οπαδός... Να πούμε ένα λεπτό, Αποστόλη. Ίσως επειδή ο speaker που λέμε να είδε την κίτρινη κάρτα που έδειξε ο διαιτητής στον παίκτη, ναι, της ΑΕΛ. Και γι' αυτό άρχισε να λέει μετά... Να σπέρω καμιά αντίρρηση, να μην πει αυτός μόνο. Αυτό είναι συμπέρασμα δικό του. Ακριβώς. Να το χρεώσει στο διαιτητή, το καταλαβαίνω. Νόμισε αυτός. Τώρα αυτός ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος τα φοιτητικά του χρόνια τα πέρασε στη Λάρισα εδώ στο ΤΕΗ, προφανώς είχε άσχημα χρόνια. Δεν λέω ότι αδίκησε καταφανέστατα την ΑΕΛ. Αυτή η φάση είναι συζητήσιμη. Δεν το συζητώ κι εγώ. Τα σπόρια τα έδωσε στο Λεβαδιακό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έδειξε ότι ήθελε να μην κερδίσει κανείς. Είναι ωραίος χειρούργος. Και εδώ το σταματώ. Κάτι του έχει μείνει από τη Λάρισα. Αλλά κίτρινη κάρτα δεν βγάζεις εδώ για θέατρο. Επουδενή. Επουδενή δεν βγάζεις κίτρινη. Ήταν κοντά όμως ο διαιτητής Γιάννη. Ήταν κοντά. Εκεί πάντα κοντά ήταν. Ήταν κοντά. Πάντα κοντά ήταν. Και αυτό που θέλω να πω είναι, εκτός από αυτό το μήνυμα, να πω... Ένα λεπτό. Εσύ Αποστόλη, εσύ είδες θέατρο? Όχι, δεν είδα θέατρο εγώ. Τι δουλειά έχω? Τότε τι κοντά ήταν? Να το συμπληρώσω εγώ. Θέατρο είναι όταν ο παίχτης σηκώνεται αρχή και ζητάει πέναλτι και ζητάει να κάνει τέτοιες κινήσεις. Ή δεν τον ακουμπήσει καθόλου κανείς. Ναι, ο παίχτης της ΑΕΛ δεν έκανε κάποια τέτοια κίνηση που να... Ο Μεχία όταν μαρκάρει τον Παπαγεωργίου ήταν Γιάννη. Ναι, τι, σε ποια φάση? Ο παίχτης ΑΕΛ. Ναι, ο Κώστας Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου. Όταν μαρκάρει ο Μεχία, με τα πόδια δεν έχουν επαφή. Τώρα με το χέρι επάνω μπορεί το φάουλ να έγινε ψηλά. Το χέρι φαίνεται ότι έχει επαφή. Με το αριστερό χέρι το σπρώχνει. Ακριβώς. Φαίνεται ότι έχει επαφή. Αποστόλη, χρησιμοποίησε το χέρι του παίχτης. Όμως, δεν ξέρουμε αν αυτή η ενέργεια είναι αυτή η οποία θα έδινε... Τώρα καλά έχει πει και ένας διαιτητής να έχουμε δυναμόμετρο, να δούμε τι... Είναι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού, ο μόνος αρμόδιος είναι ο διαιτητής. Το προηγούμενο μήνυμα έλεγε ότι τέτοια... Μπορείτε, το έχουμε το προηγούμενο μήνυμα. Τέτοιο κόσμο στο αρένα είχαμε να δούμε από εποχές Πιλαδάκη. Μπράβο στη διοίκηση που γύρισε τον κόσμο στο γήπεδο. Να σου πω κάτι, φίλε. Μακάρι να έχει νίκη όμως. Μακάρι να έχει νίκη. Κάνει μεγάλο λάθος. Κάνει μεγάλο λάθος. Υπήρξε τόσος κόσμος και με την ομάδα του με το Βόλο, επικούγια. Άσον τώρα τι λέει και αυτός και ο καθένας. Και δεν υπήρξε και γενική κινητοποίηση τότε. Ούτε κάλεσε κανείς, ούτε δώσαν συνεντεύξεις. Να κλείσουμε την ιστορία με το πέναλτι και θα πω γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, τον μπράβο στη διοίκηση, εγώ τον μπράβο θα το δώσω στη διοίκηση όταν ασκεί ποδοσφαιρικά καθήκοντα. Δεν λέω ότι είχαν στο νου τους κάτι διαφορετικό. Καλό πήγαν να κάνουν στην ομάδα, να οθήσουν όλη την πόλη, αλλά ήταν λάθος η κίνηση που κάνανε. Η φάση συγκεκριμένη με τον Παπαγεωργίου εκεί πέρα, θέλω να πω το εξής, ότι αν ήταν υπέρ του Λεβαδιακού, μπορεί να το δίνε. Έτσι. Αυτό είναι μια σκέψη σίγουρα. Ναι. Αυτό... Μπορεί να το δίνε εδώ, στο Αρίνα, μέσα στη Λιβαδιά, θα του φέρει 100% και κόκκινη. Γι' αυτό λοιπόν... όχι. Συστρατεύομαι με τη διοίκηση της ΑΕΛ, αν δεν κάνω λάθος, που είχε ζητήσει σε αυτά τα παιχνίδια VAR. Είχε ζητήσει και στα play-off VAR. Αλλά είναι... Ιδιαίτερα κοστοβόρο τώρα αυτό για την... Όχι. Το VAR και ξένους διαιτητές στα play-off
Δεν τα ζήτησε πρώτη καμία διοίκηση της ΑΕΛ. Τα ζήτησε η εκπομπή μας, διεμού. Αφήστε το αυτό. Ωραία. Λοιπόν, καλά θα κάνει πάντως η ΑΕΛ να κάνει μια τέτοια κρούση. Παιδιά, δεν είναι αυτές οι σκέψεις, δεν είναι εφαρμόσιμες. Να δούμε τι λέει και ο κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργος από Λάρισα. Έλα, Γιώργο. Να πω ένα πράγμα, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μιλάω ούτε ειρωνικά, μιλάω ούτε τίποτα. Πήρα κι άλλη γιατί φορά. Δεν ακούγεται, ρε παιδιά. Και τι ήθελα να πω, άμα είχαμε κι εμείς λίγο τη διετησία τη δεκαετία του 87, του 88, του 86, θα είχαμε άλλα δύο πρωταθλήματα. Δεν τη χρειαζόμαστε. Αυτούς δεν τους χρειαζόμαστε, εμείς δεν τους βλέπουμε deep, έτσι λέμε εδώ στη Λάρισα. Δεν τους βλέπουμε καθόλου. Καθόλου. Κατάλαβες τι γίνεται, Αποστόλη. Εμείς έτσι ζούμε εδώ στη Λάρισα. Αλλά ξέρεις τι μ' αρέσει εδώ. Στη Λάρισα και όπως μπορεί να το δεις διαφορετικά, δεν με ενοχλεί, αλλά πιστεύω έχεις μυαλό ποδοσφαιρικό και θα το δεις όπως το βλέπω κι εγώ. Τους πονάει το πρωτάθλημα ακόμα, δεν το ξεχάσαν. Τους πονάει. Και χαίρομαι γι' αυτό, τους πονάει. Άσε τώρα να βγει Λιβαδιά και με 133 άτομα να βλέπει την ποδόσφαιρο. Όχι εσείς, όλη η Ελλάδα, καταλαβες. Και στο απογέννω πάρα πολύ για... Γιώργο, ορίστε, Γιώργο, κύριε Γιάννη. Γιώργο, αυτές τις σκέψεις σου τις κατέθεσες και την προηγούμενη Κυριακή. Δεν μας νοιάζει να. Αν δεν βγει η Έλε, αν δεν κάνει. Αυτό είναι μια προσωπική σου άποψη, η οποία εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ναι, κύριε Γιάννη, δεν θα μείνουμε με το ένδοξο παρελθόν. Η ομάδα χρειάζεται να έχει και μέλλον. Γιατί έρχονται εδώ και μας φάζουν, γιατί. Άκουσε με λίγο. Άμα ήταν για τη Λιβαδιά θα το έπαιρνε. Γιατί να το πάρει Λιβαδιά, δεν κατάλαβα. Πάντα γινόταν αυτό. Αλλά μην λες τώρα αν θα βγει ο Λιβαδιακός, δεν μας νοιάζει κλπ. Μας νοιάζει ναι, γιατί αν δεν βγει. Άρα θα μ' ακούσεις. Ναι, αν δεν βγει η ΑΕΛ φέτος, τα πέτρινα χρόνια έρχονται. Εγώ στο λέω. Ναι, δεν κύριε, αντέχει κανένα πρωτοφόλι. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Απλά γιατί ακόμα μας μισούν έτσι, μας παίζουν κόντρα. Κόντρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι θέμα της εκάστοτε παράγκας. Η παράγκα που διοικεί σήμερα το ποδόσφαιρο έχει υπό τη σκέπη της το Λιβαδιακό. Τελειωμένη ιστορία. Πριν ήταν άλλοι, είχαν άλλους. Η ΑΕΛ δεν είχε δώσει ποτέ δείγματα μέχρι τώρα. Δεν μας έχουν κατηγορήσει και μας λέγαμε ότι ήταν με τον Κόκαλ, ήμασταν με τον Μαρινάκη. Πού, εγώ δεν βλέπω τίποτα τέτοια πράγματα. Αυτό λέγανε επικούγια, ότι είμαστε παραμάγαζο του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός και μας έριξε και δεν ανεβήκαμε λόγω της ήττας από τον Ολυμπιακό Β. Ας είναι άλλη σωστό, ιστορία ναι. Μεγάλη, να μην πούμε γιατί ο καιρός έχει γυρίσματα. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε. Απλά... Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά δεν ξέρω γιατί καλά. Τόσο πολύ. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιωργάρα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ. Αυτό που έχω να πω κάτι, Γιάννη, αγωνιστικό ναι. Είναι ότι η Λάρισα έχει έναν από τους καλύτερους νεαρούς Έλληνες τερματοφύλακες. Εντάξει, Απόστολε, αυτό από μόνο του. Και σήμερα ο Στέφανος Σουλούκος αναδείχθηκε MVP του αγώνα. Ειδικά στην απόκρουση που κάνει στο σούτ του Μπαϊρόβιτς είναι εξαιρετική. Ναι. Εντάξει, δεν εξυπηρετεί όμως σε τίποτα όσον αφορά την ανάλυση του παιχνιδιού. Είναι βέβαιο ότι ο Στέφανος Σουλούκος έχει κάνει ήδη το βήμα παραπάνω, σας το λέω εγώ, και αύριο μεθαύριο θα τον καμαρώσουμε και πάρα πολύ ψηλά. Εκτιμώ ότι το λάθος στο παιχνίδι με τον Λιβαδιακό έγινε από τον άνθρωπο που είχε τη φαϊνή ιδέα να δοθεί εκείνη η πολυθρύλητη, η περιλάλητη συνέντευξη τύπου προκειμένου να κινητοποιηθεί όλη η πόλη και φέρτε από ένα φίλο κλπ. Ο καθής που γνωρίζει την ΑΕΛ και το ποδόσφαιρο του Λαρισινό και την ανθρωπογεωγραφία της Λάρισας ήταν βέβαιος ότι στο παιχνίδι με τον Λιβαδιακό ο κόσμος θα ήταν από 8 έως 10.000 σίγουρα και χωρίς καμία κίνηση. Πολύ καλή κίνηση της διοίκησης του κ. Νταβέλη, των αδερφών Νταβέλη, ήταν η μείωση του εισιτηρίου στην Ανατολική Θύρα στα 10 ευρώ που έπαιξε ρόλο.
Αλλά το νούμερο θα ήταν κοντά. Δεν θα ήταν 10, θα ήταν 8,5. Μικρή σημασία έχει. Όμως η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη, ο τρόπος που δόθηκε με τους συμμετέχοντες, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου της Ελλαστικής ΕΛ, ο πρόεδρος της ΕΠΣ, το επιμελητήριο, ένα λεπτό ρε παιδιά, ο αντιδήμαρχος ο αρμόδιος, ο κύριος Γερογιώκας, ο Ηρακλής, ένα λεπτό ρε παιδιά. Με ποιον παίζουμε, με την Μπαρτσελόνα? Πολύ για τίποτα. Τι έγινε? Δεν μεγενθύνθηκε η κινητοποίηση του κόσμου, η οποία έτσι κι αλλιώς θα γινότανε, υπάρχοντος βέβαια και του διαδικτύου. Μεταφέρθηκε όμως το άγχος στους ποδοσφαιριστές, τέτοιο άγχος και με την έλλειψη του κατάλληλου ανθρώπου στα ποδητήρια, ώστε πρώτα η μεγάλη ντόπα να πάει στους παίχτες και μετά στον κόσμο, είχαμε αυτή την εμφάνιση. Μία εμφάνιση η οποία αποδείχτηκε κατ' εμέ ότι ήταν προϊόν αυτής της λαθεμένης κίνησης όσον αφορά τη συνέντευξη τύπου περί κινητοποίησης. Η ΑΕΛ έπαιζε καλό ποδόσφαιρο τώρα τελευταία με τον Παύλο Δερμητζάκη σε όλα τα παιχνίδια. Έβλεπες περίτεχνους συνδυασμούς, αλλαγές, ατομικές προσπάθειες. Σήμερα λες και φοβόταν ο καθής παίχτης, τον ίσιο του φοβότανε να κρατήσει την μπάλα. Και επιπλέον έλειπε ο κλασικός φορ. Ενδεχομένως κάτι άλλο είχε στο μυαλό του κύριος Δερμητζάκης. Έλειπε ο φορ, παραδείγματος χάρη ο Όγμποε, ο οποίος είμαι βέβαιος, ένας Όγμποε οποιοσδήποτε, ή και ο Πετρός να χρησιμοποιούταν κατά αυτή την έννοια, που όμως δεν τον βοηθάει το κορμί του. Θα κρατούσε πίσω τους αμυντικούς, τους κεντρικούς του Λεβαδιακού τουλάχιστον. Απέναντίας είδαμε τον Λιάνγκα και τον άλλον τον Πύρινο, όπως είναι λένε, κατέβαιναν και έκοβαν και με ευκολία και κατέβαιναν και έκαναν και παιχνίδι. Έλλειψης εκεί. Όπως επίσης τα μεγάλα ατού, τα βαριά ονόματα της ΑΕΛ σήμερα είχαν καταποντιστεί. Και πιστεύω ότι ο λόγος είναι αυτός που αναφέρω εγώ, όσο και αν μερικοί θα τον χαρακτηρίσουν ακόμη και γελίο. Κοσονού, τίποτα. Πετρόζου, τίποτα. Μαυριάς, ξαφανισμένος. Τα ονόματα σε αυτά τα παιχνίδια τα θες. Όχι με τον Αιωλικό. Ναι. Ή με τον Καμπανιάκο. Ήταν κωδικό. Κώστας Παπαγεωργίου. Το παιχνίδι έπρεπε σήμερα να το πάρει οπωσδήποτε. Προσπάθησε, αλλά μακριά από τον καλό του εαυτό. Δεν βρίσκεις διακριθέντα δηλαδή να πει. Γιάννη, υπάρχουν και κακές εμφανίσεις καμιά φορά. Γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό η ΑΕΛ ήταν συνέχεια με καλές εμφανίσεις. Δεν ξέρω, Σπύρο, αν κατάλαβες. Επειδή τον τελευταίο καιρό ήταν με καλές εμφανίσεις, κάτι σημαντικό συνέβη και είδαμε σήμερα μία ΑΕΛ που μόνο ποδόσφαιρο δεν έπαιξε. Μπορεί κάτι, κάποιο. Και σε αυτό δεν ευθύνεται η σπουδαία εμφάνιση του Λεβαδιακού, ο οποίος ως ομάδα εξευτέλησε στην επανάληψη του ποδόσφαιρου. 43 φορές πέσανε κάτω, έφτασε ο Παύλος Δερμητζάκης πριν, να γυρίσει στον πάγκο. Πριν πάμε να ακούσουμε... Να πείσουμε τον Πιδόπουλο, έρε σταματήστε το πια αυτό το θέατρο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια. Yeah. Καλημέρα σας. Σας ακούω τόση ώρα που συζητάτε για την ομάδα, το αν έπαιξε καλά ή με άγχος κλπ. Ήσασταν κανένας σας στο γήπεδο? Είδατε πόσο παιχνίδι έγινε το πρώτο ημίχρονο και πόσο το δεύτερο? Στον αγώνα αυτό δεν έγινε παιχνίδι παραπάνω από 20 λεπτά. Είχαμε τις ξάπλες. Τι είχαμε? Είχαμε τις ξάπλες, ναι, των παικτών του Λεβαδιακού και τις ξάπλες. Ξαπλάγανε συνέχεια κάτω. Το είπαμε αγαπητοί μου τώρα. Το είπαμε ότι ξεφτύλισαν το ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Διακόπτησαν ο αγώνας και διδάπτουσαν συνέχεια φάουλ. Εσείς κυρία μου σας άρεσε η ΑΕΛ έτσι όπως έπαιξε? Δεν σας ακούω.
Εσάς η ΑΕΛ σας άρεσε έτσι όπως έπαιξε? Εγώ ανεξάρτητα από αυτό. Πόσους αγώνες... Γιατί ανεξάρτητα από αυτό? Σας ρωτάω ευθέως. Ευθέως σας ρωτάω. Αφήστε τις ξάπλες. Σας άρεσε η ΑΕΛ έτσι όπως έπαιξε? Δεν σας ακούω. Μα δεν μπορούσε να παίξει η ΑΕΛ. Γιατί δεν μπορούσε να παίξει? Ξεκίναγε η επίθεση, ξάπλωνε κάποιος και έδινε φάουλ ο διαιτητής. Καλώ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ξεκινώντας την επίθεση και έχοντας την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ, οι άλλοι ξαπλώνανε και... Μάλλον, κυρία μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το παιχνίδι ήταν τηλεοπτικό και το είδαμε. Έχω τη γνώμη ότι είστε κάπως υπερβολικοί. Δεν είμαι καθόλου υπερβολική. Τώρα κοιτάξτε, αγανάκτησαν όλοι οι φύλακες. Ο Αποστόλης σας έκανε μια ερώτηση. Δεν απαντήσατε. Πάμε, παιδιά, παιδιά, πάμε. Πάμε. Να είστε καλά, πάμε. Κυρία μου, γεια σας. Πάμε, γιατί εγώ νιώθω ιδιαίτερα μειωτικά να βγαίνει μια κυρία η οποία είναι εξαιρετική ενδεχομένως και να μιλάει για τις πτώσεις των ελικοπτέρων και των παικτών του Λεβαδιακού. Τη στιγμή που όταν είχε το ακουστικό κερί σκεφτόταν τι ήθελε να πει, τα έλεγα εγώ. Ότι κατεξευτέλησαν, είπα, το είπες, Γιάννη, το είπες, το είπες. Με αποτέλεσμα να φτάσει ο Δερμιτζάκης στο σημείο να γυρίσει ο άνθρωπος και να πει το Αφριδόπουλο, σταματήστε τώρα αυτό το θέατρο. Τώρα όσον αφορά, είχαν οι παίκτες της ΑΕΛ κατοχή της μπάλας και πέφτανε του Λεβαδιακού και κάνανε θέατρο, δεν έχει καμία σχέση. Εγώ μερικές φορές και όλα παραξενεύτηκα, γιατί τα πεσήματα του Λεβαδιακού γινόταν ενώ είχαν αυτή την μπάλα τις περισσότερες φορές. Αποστόλη, το μήνυμα λοιπόν, για σένα. Από όσο γνωρίζεις για τη μυστική συνάντηση ερυθρολεύκων παραγόντων και δημάρχου στο Δημαρχείο. Φυσικά και γνωρίζω. Φυσικά και γνωρίζω. Έγινε μια συνάντηση. Όλοι το γνωρίζουν. Ναι, υπήρξε μια πρόταση από τον Δήμαρχο προς τους συγκεκριμένους αυτούς παράγοντες. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, ο Θεός και η ψυχή τους. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Για τη συνάντηση όμως γνωρίζω, όπως γνωρίζει και όλος ο Βόλος. Όχι μόνο εγώ, όλος ο Βόλος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας, Απόστολε και η λυπή, ας πούμε, Γιάννης και, πώς είπαμε την άλλη, Σπύρο, ο κύριος Κανούλης. Σπύρο, τον κύριο Κανούλη, Σπύρο τον λέμε. Από το New Jersey, έχουμε ξαναμιλήσει. Ακούτε? Πολύ καλά. Λοιπόν, ήθελα να εκφράσω και εγώ τη γνώμη μου φυσικά. Εγώ το παιχνίδι το είδα από το Action 24, γνώμη 24. Λοιπόν, αυτό που είδα, παρατήρησα ότι και συμφωνώ με τον Γιάννη, ότι η ΑΕΛ είχε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της, έτσι. Ανεξαρτήτως τώρα τι κάναν οι παίκτες του Λιβαδιακού, που κάναν θέατρο, καλά, αυτό ήταν οφθαλμοφανές για όποιον ξέρει από ποδόσφαιρο τι κάνανε. Ήταν το σύστημα της ομάδος για να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία, που γι' αυτό πήγαινε, δεν ήθελαν να χάσουνε. Εντάξει, παίζαν και κλειστή άμυνα και το πρόβλημα το δικό μας σαν ΑΕΛ, εγώ υπέραγα από την ΑΕΛ και δεν θέλω να λέω, αλλά θέλω να λέω την αλήθεια, στις κλειστές άμυνες έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουμε τον παίκτη που να πάρει πάνω του και να κάνει διάσπαση άνοιγμα στην άμυνα για να δουλέψουν οι υπόλοιποι, γιατί πασαδόρους έχουμε. Παίκτες που μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις και να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Έχουμε. Λοιπόν, δύο λεπτά, δεν θέλω να σας κρατήσω για όλα. Όχι, 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 λοιπόν... όχι, δεν μας κρατάτε. Ίσα-ίσα μας αρέσει η παρέμβασή σας. Απλά δώστε μου να σας πω τι είπε ο Γιάννης ο Καλογιάννης. Κάντε λίγο ένα time out. Ναι, ναι. Ο Γιάννης ο Καλογιάννης... Τον άκουσα, ναι. Πολύ σωστά είπε. Με άκουσε, πώς σου λέω. Ναι, είπε ότι τα ατού της ομάδος σήμερα ήταν εξαφανισμένα. Στέρισαν. Και σίγουρα. Η ΑΕΛ, το ποδόσφαιρο της ΑΕΛ από πλευράς ποιότητας, το σημερινό δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που μας είχε συνηθίσει η ΑΕΛ τον τελευταίο καιρό. Αποστόλη, τα έχει ακούσει προφανώς ο κύριος. Έχει ακούσει. Υπόθηκαν αυτά, καταλάβατε.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως σηκώθηκαν. Δεν λέω, δεν, εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη, το είπα αυτό. Έτσι. Επειδή τον άκουσα. Έτσι, μπράβο. Και δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Αλλά η τύχη είναι στα χέρια, ήταν στα χέρια και είναι στα χέρια της ΑΕΛ για την άνοδο. Οι βαθμοί που χάσαμε ήταν όλες οι ισοπαλίες που φέραμε μέσα στην έδρα μας και με Μακεδονικούς και Ηρακλή και ξέρω εγώ τι. Εκεί χαθήκαν οι βαθμοί. Η Λιβαδιά φαίνεται, κατ' εμέ τώρα προσωπική μου άποψη, ότι το σύστημα την προωθεί για την επόμενη κατηγορία. Είναι λίγο φαϊνότερο αυτό το πράγμα, εντάξει. Yeah. Αλλά εμείς αν είχαμε μια ομάδα που να μπορούσε να τους χτυπήσει, εντάξει. Και σήμερα μπορούσαμε να τους πάρουμε. Τέλος πάντων. Αυτά για το παιχνίδι. Λοιπόν, Γιάννη, είχες πει την περασμένη εβδομάδα ότι ήσουν στα τρία παιχνίδια στο 94 και σου πληροφορώ ήμουν και εγώ σε αυτά τα παιχνίδια. Και στο New England, στη Βοστόνη απ' έξω, και με την Ιγυρία και με τη Βουλγαρία. Ήταν πολύ πικρά όλα αυτά τα τρία παιχνίδια για μας τους Έλληνες. Μόνο πίκρα. Εκεί χορτάσαμε τεσσάρες. Ναι. Λοιπόν, πριν κλείσω, για το διαγωνισμό θα ήθελα να πω τις εξής. Μπορώ να δώσω μία ή δύο απαντήσεις. Δώστε. Λοιπόν, για την ΑΕΛ ο παίκτης θα το μαύρο φέρω. Δεν μπορεί να πει, Γιάννη, δεν μπορεί να πει δημόσια. Ας το πει. Τώρα τελειώνει όλο ποιος είναι να... Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο. Το παίχτη μην το λέτε, τους δικηγόρους. Το μαύρο φτερό, Γιάννη, δεν ήταν ο Μαλουμίδης. Ναι. Λοιπόν, και ο Μπέκενπάουερ λεγόταν Κάιζερ. Σωστός ο παίχτης. Εντάξει. Σωστός. Έγινε, κύριε, καληνύχτα σας. Άκουσε με. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Με. Ναι. Μην κλείσεις. Δώσε το τηλέφωνο σου στο κοντρόλ. Για να μπει στην κλήρωση. Γιατί οι απαντήσεις που έδωσαν σωστές. Έτσι. Οκ. Okay. Καλό βράδυ. Έγινε. Καλό σας βράδυ. Γεια. Yeah. Από το κοντρόλ ας πάρουν το τηλέφωνο του ανθρώπου. Γιατί έδωσε σωστές απαντήσεις. Ναι, θα μας δώσετε και τη λίστα τώρα με τις απαντήσεις τις σωστές. Αλλά πριν γίνει αυτό, να περάσουμε στον κύριο Δερμιτζάκη. Να δούμε τι είπε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της ΑΕΛ για το παιχνίδι της ομάδος. Coach, πήρατε το χειροκρότημα από τον κόσμο, δεν πήρατε όμως το αποτέλεσμα που θέλατε. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως λένε αν δεν μπορείς να πάρεις ένα μάτς τουλάχιστον να μην το χάσεις. Ισχύει σε εσάς στη δικιά σας περίπτωση? Η αλήθεια είναι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία ενός παιχνιδιού με πολύ λίγο χρόνο ξεκούρασης. Προσπαθήσαμε λίγο να κάνουμε ένα σχετικό rotation για να έχουμε λίγο περισσότερο ενέργεια, γιατί ο βαθμός δυσκολίας αυτού του παιχνιδιού ήταν υψηλός. Θεωρώ ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε από πλευράς διαχείρισης. Σίγουρα το παιχνίδι δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανταποκρίνεται στην ποιότητα των δύο ομάδων, αλλά και οι δύο θεωρώ ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο και να πετύχουμε το στόχο που ήταν η νίκη τουλάχιστον για μας. Παίζαμε στην έδρα μας, παίζαμε στον κόσμο μας, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι σημερινός νικητής υπάρχει και είναι ο κόσμος. Ποιος ο κόσμος έδειξε την αγάπη που έχει προς το ποδόσφαιρο, την αγάπη που έχει στο έβλημά του, στην ομάδα ΑΕΛ, και θεωρώ ότι είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει ποιότητα, έχει κουλτούρα και αξίζει αυτή η ομάδα. Είναι κρίμα να μην βρίσκεται στα ψηλά σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εμείς κοιτάμε τη συνέχεια, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για να ολοκληρώσουμε και προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ψηλά και σε απόσταση αναπνοής από το Λεβαδιακό, μια ομάδα η οποία και αυτή κάνει τον αγώνα της, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει ποιότητα, έχει ποσότητα στο ρόστερ. Αλλά θα το διεκδικήσουμε μέχρι εκεί που δεν πάει, γιατί θεωρώ ότι έχουμε και εμείς μια πολύ καλή ομάδα. Συγχαρητήρια κύριε Γιάννη Καλογιάννη. Έτσι είναι. Τα λες με τη γυμνή πραγματικότητα. Σωστός. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε λίγο πριν περάσουμε
και στη ΓΑΜΑ Εθνική, πέρασε ένα μήνυμα για το πώς θα λέγεται Ολυμπιακός Βόλου, νέος Ολυμπιακός Βόλου. Αυτό το έχουμε το μήνυμα. Πολύ για Κασάνδρα. Ναι. Άρα. Και πώς θα λέγεται η ομάδα. Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ολυμπιακός Βόλου Κασάνδρας. Λοιπόν, να σας πω ότι από μια πυρηνική καταστροφή της γης, αυτός που θα επιβιώσει είναι η κατσαρίδα και ο μαλάκας. Εσείς κύριοι που το γράψατε αυτό, θα επιβιώσετε σίγουρα. Σίγουρα. Γιατί μπορεί να είναι κατσαρίδα. Τι να είναι? Κατσαρίδα. Ναι, μπορεί να είναι κατσαρίδα. Κατσαρίδα. Ένα από τα δύο είναι. Θα επιβιώσει σίγουρα. Και ποιο είναι το πρόβλημά του? Κανένα. Ίσα ίσα θα γλιτώσει. Είναι να ασχολείται κανείς. Πάμε στο δεύτερο όμιλο, στη ΓΑΜΑ Εθνική, 24η αγωνιστική. Είχαμε ματσάρες σήμερα. Θεσπρωτός Ζάκυνθος 2-0, Αναγέννηση Άρτας Πετρητής 0-1. Τρίκαλα Αστέρας Σταυρού 1-1. Καλή ομάδα Αστέρας Σταυρού, τα Τρίκαλα δεν μπόρεσαν να κερδίσουν. Κιλελέρ Κατσικά 1-1. Ισοπαλία και στο Κιλελέρ. Βατανιακός. Έχασε την ευκαιρία η ομάδα του Κώστα του Κατσάρα να κάνει ακόμη ένα μεγάλο βήμα. Αλλά το θα τη σώσει ο Κατσάρας, γιατί είναι προπονητάρα. Θα τη σώσει ο Κατσάρας. Γιατί είναι προπονητάρα. Βατανιακός Πυρικός του ντέρμπι της Κατερίνης 0-1. Αρτάκι Μανησιακός 3-0 χωρίς αγώνα. Πονεμένη ιστορία αυτό. Σβορώνος Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Το μάτς της αγωνιστικής, το ντέρμπι της αγωνιστικής 0-0. Κερδισμένη στα σπόρια η ομάδα του κυρίου Μόρα. Εορδαϊκός... Η ομάδα του Πυρικού ήταν η κερδισμένη. Ναι. Εορδαϊκός Φίκη, άλλη πονημένη ιστορία και αυτή 3-0. Και Λευκή με Καστοριά 1-1. Πάμε στο... Στη βαθμολογία. Το Κεραμίδι είναι πρώτο με 52 βαθμούς. Η Νέα Αρτάκη δεύτερη με 50. 49 ως Βορώνος. Πριν από κάνα δύο Κυριακές ήταν πρώτος ως Βορώνος, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αστέρας Σταυρού 47, Πυρικός 46, Ζάκυνθος 40, Κιλελέρ 36. Πολύ καλή εμφάνιση για την λαρισαϊκή ομάδα. Αναγέννηση Άρτας 36 και Τρίκαλα 36. 34 ο Ιορδαϊκός, 33 Θεσπρωτός, Πετρητής 32, Καστοριά 29, Θύλα Κατσικά 26, Βατανιακός 24, Λευκύμη 22, έχουν πέσει εδώ και καιρό. Φίκη και Μαγνησιακός έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική, στις 3 του Μάρτη. Μην ξεχάσετε να φορέσετε και Μάρτι στο χέρι σας, να σας κάψει ο ήλιος. Πετρητής Σταυρός, Θύλα Κατσικά να γίνει Σάρτας, Πιερικός Τρίκαλα, ένα παιχνίδι βγαλμένο από παλιά αλφαεθνική. Μαγνησιακός Κιλελέρ, χωρίς άγχος και χωρίς κόπο η λαρισαϊκή ομάδα θα πάρει το τρίποντο. Εθνικός Κεραμιδίου Βατανιακός, πολλά με λίγα εδώ. Ζάκυνθος Νέα Αρτάκη, Φίκης Βορώνος, εύκολο και ακοπία στο τρίποντο για τον Σβορώνο. Καστοριά Θεσπρωτός και Λευκύμη Λεβαδιακός. Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Μπορούμε να βρούμε ένα άλλο ακρονίμιο εκεί που βγαίνει στον πίνακα το Ματέωση, που βγαίνει ΜΑΤ. Όχι ΜΑΤ. Α, φτιάξουμε, ξέρω, να το βάλουμε ΙΠ. Αλλιώς, ας δεν. Δεν είναι ματέωση. Είναι 3-0 ή 0-3 άνευ αγώνα. Και μπορεί να γραφεί εκ προημίου αυτό. Εντάξει, μπορεί εγώ να σας, σας πρόγγιξα ρε μάγκες μου. Μπορεί να γραφεί εκ προημίου, έτσι δεν είναι Σπύρο? Γιατί δεν υπάρχει ο φόβος μήπως δεν κατέλθει και η ομάδα. Δεν κατεβαίνει καν η ομάδα τελείως, απευθύνουμε στους τηλεθεατές. Ρε μάγκες μου, σας πρόγγιξα από την αρχή της εκπομπής και σας είπα, αν ερωτηθώ θα σας πω γιατί αποκαλώ πολιτικό εγκληματία το Ντερίμ. Ούτε πέρασε κανένα μήνυμα, ούτε βγήκε κανένας να ρωτήσει, οπότε το αφήνω για την άλλη Κυριακή. Αν ερωτηθώ όμως θα σας το πω.
Θα σας το πω, γιατί δεν το γουστάρω την Ρώμα όπως ήταν. Δεν την γουστάρω. Είναι μία. Σαν προσωπικότητα είναι. Σαν καταγωγή. Όχι σαν προπονητή. Προπονητής είναι πάρα πολύ καλός. Άστρο. Τι να πω εγώ, ποιος είμαι εγώ που θα κριτικάρω τον Τιρίμ σαν προπονητή. Έχει κύπελο UEFA, έχει πρωταθλήματα Τουρκίας. Πήγε την εθνική ομάδα τρίτη στο παγκόσμιο του 2 στην Κορέα. Έκανε την εθνική Τουρκία καλή ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα έλεγε και πραγματάκια, έβγαζε το στοματάκι του πραγματάκια, τα οποία εμάς σαν Έλληνες μας πείραζαν και μας πείραζαν πάρα πολύ. Αυτά βέβαια οι Αλαφούζοι τα ξέχασαν. Εμείς όμως δεν τα ξεχάσαμε και δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε ποτέ. Λοιπόν, ένα τηλέφωνο παρακαλώ τώρα. Ο να μην ξεχάσει και αυτούς που πήρασαν φυλακή του Κολοκοτρώνη. Υπάρχει, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μιλάω εγώ. Εσείς, ναι. Ωραία. Μια ερώτηση θα κάνω στον κύριο Καλογιάννη. Τι κάνετε ακούει ήδη. Ακούει ο κύριος Καλογιάννης. Ακούει. Πόσες φορές είδε τον Λεβαδιακό φέτος. Το λέω αυτό γιατί το θυμάμαι τον κύριο Καλογιάννη πάντα να βλέπει φαντάσματα, συνωμοσίες, συντεχνίες. Πόσες φορές είδε διαζώσεις τον Λεβαδιακό φέτος. Για να κρίνει αυτή την ομάδα. Ευχαριστώ. Θα ακούσω την απάντηση. Τι ευχαριστάτε. Να συζητήσουμε. Τι το κλείσε. Τι μας είπε πόσες φορές είδε το Λεβαδιακό. Όσες φορές τον έδειξε τηλεόραση. Αυτό είπε να πάει ο Καλογιάννης στη Λιβαδιά να τον δει. Τον είδα και στο παιχνίδι με το Μακεδονικό. Με τη Μαϊμού το πέναλτι. Τι θέλει να πει το άτομο. Και έκλεισε το τηλέφωνο. Και έπεσε και η εικόνα στο 72, ε. Γιάννη, η εικόνα... Ναι. Πέραν αυτού, Σπυρό, πρώτον, ο άνθρωπος για να το κλείσει ήταν υπό την επίρρεια Λουκουμά. Πάντως δεν υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι δεν υπήρχε. Και εγώ έφαγα χαλβά φαρσάλων πριν. Ακούστε τι γίνεται. Με το Μακεδονικό δεν υπήρχε πέναλτι. Πέραν αυτού, Σπυρό, εγώ σήμερα είπα ότι ο διοικητής έσπαξε την ΑΕΛ. Όχι. Ότι ο Λεβαδί... Τι είπα κύριε... σήκωσε αυτό στον Παϊράκι. Μάλιστα. Το ότι εξευτέλησε ο Λεβαδιακός το ποδόσφαιρο στην επανάληψη είναι γεγονός. Το ότι πήγε να μιμηθεί και κάποιες εικόνες άλλων εξπέ, μπαίνοντας μέσα ο Καραφλός με το τσαντάκι και ξέρω εγώ τι, είναι και αυτό γεγονός. Καλημέρα. Στο 88. Γεια σας. Καλημέρα. Δευτερολογώ, Γιώργος από Λάρισα, για την κλήρωση πήρα απλά για να σπάσω τον τζαμπουκά από τον κύριο που πέρσι συνέχεια με η ώρα και παίρνει το δώρο. Εγώ δεν θέλω δώρο. Μπορεί, τι μαγκιά είσαι ρε. Εγώ δεν θέλω δώρο, απλά έτσι, για πάρτι το. Όχι, θα το πάρεις, γιατί είσαι και μαγκιά γι' αυτό. Για πείτε μου. Θέλω 9 αριθμούς από το 1 έως το 54. Από το 1 μέχρι το 54, το 8. 8. Το 16. 16. Το 23. 23. 32. Ναι. 39. Ναι. Μέχρι, μου είπες. 9. Έχετε δώσει 5 αριθμούς μέχρι στιγμής. Μέχρι ποιο νούμερο λέει. Μέχρι το 54. 42. Ναι. 45. Ναι. 50. Για να δούμε τι. Ένα. Και ένα ακόμα. 53. Δώστε, μην κλείσετε. Παρακαλώ. Απλά θα βγείτε εκτός αέρα, θα δώσετε το τηλέφωνό σας στο control και ένα ονοματεπώνυμο, έτσι να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να, παρακαλώ, ναι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επίσης. Να σας δώσω και ένα στάνταρ, λίγο, παρακαλώ. Πώς? Ένα στάνταρ, θέλετε για την Τετάρτη. Ρίξ' το. Βγήκα πριν έξω στο μπαλκόνι εδώ και βρήκα μια μαϊμού εδώ στο μπαλκόνι που βγήκα. Τρίπολη και Φυσιά διπλό. Καληνύχτα σας. Αλλά να κερδίσει και ο Βόλος, έτσι. Δεν του λέω και μπηχτή. Όχι. Εντάξει. Έτσι, μπράβο, να κερδίσει και ο Βόλος. Να είσαι καλά, Γιωργάρα, γεια. Καλό βράδυ. Γεια. Απαντήσεις. Απαντήσεις.
τετράδα δικηγόρων της ΑΕΛ. Τετράδα δικηγόρων. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, Κούγιας. Κούγιας. Πριν από τον Κούγια, Θανάσης Ψάλτης, ο οποίος αντικατέστησε για κάποιους μήνες τον παραιτηθέντα Σίμω Παλαιοχωρολίδη. Τρίτος. Ο τρίτος δικηγόρος, Γιώργος Αδαμόπουλος, ο οποίος μεσολάβησε τον Ψάλτη Κούγια, δεν τα είπαμε τη σειρά. Γιώργος Αδαμόπουλος, Θανάσης Ψάλτης και ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΛ, ο Κώστας ο Τζιοβαρίδης. Κώστας. Πριν του Κούγια, Τζιοβαρίδης. Τζιοβαρίδης. Ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΛ. Οι τρεις είναι αποβιώσαντες, ο μόνος που έμεινε είναι ο Κούγιας. Να κασελώσει κόσμο αυτός. Μόνο ο Θεός ξέρει. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση. Το ενδιάνικο το μαρτύρησε ο φίλος μας. Μαύρο φτερό. Μαύρο φτερό, μαύρο φτερό, μαύρο φτερό. Ήταν ένα παρατσούκλι το οποίο το έβγαλε ο καλός συνάδελφος και αείμνηστος ο Αντώνης ο Τζιτζέλης για τον Κώστα του Μαλουμίδη. Πολύ μαύρο, ρε παιδί μου. Α, ήταν και παιχταράς όμως. Ο αέρινος. Πολύ γι' αυτό τον είπε φτερό, γιατί έπαιζε στα φτερά, αλλά ήταν και στα φτερό. Έπαιζε και στον Πυρικό, δεν είχε παίξει ο Μπαλουμπίδης. Στον? Και στον Πυρικό. Όχι, ο Μίσκος έπαιξε. Ο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο Μίσκος έπαιξε, που έμοιαζε με τον Μπαλουμπίδη. Ναι. Άσχημοι και οι δύο. Άσχημοι ήταν και οι δύο. Και ο Μαλούμ και ο Μίσκος άσχημοι ήταν. Και τριχωτοί όλοι μαύροι. Και πού Παναγία. Ο Μπαλουμπίδης δεν ήταν άσχημος. Καλά, ήταν όμορφος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Από το Βούλγαρη πιο όμορφος. Ναι. Τέσσερις περιπτώσεις αδερφών που έπαιξαν σε επαγγελματικές ομάδες του Βόλου. Μιλάμε για τους αδερφούς Τριχιά. Έπαιξαν στον Ολυμπιακό Βόλου και στον Τοξότη. Έπαιξε η αδερφή Γιωτόπουλου, ο Σπύρος και ο Τάσο Γιωτόπουλος. Η αδερφή Μαλάκου, ο Στάθης και ο Νίκος. Η αδερφή Καϊμάκη, ο Λάκης ο Καϊμάκης και ο αείμνηστος ο Παύλος ο Καϊμάκης. Και η αδερφή Παπαδόπουλη στον Τοξότη, όταν ο Τοξότης ήταν επαγγελματική ομάδα. Αποβιώσαντες και οι δύο, και ο Λάμπρος ο Παπαδόπουλος ο τερματοφύλακας και ο Τάκης ο Παπαδόπουλος ο σέντερ μπακ, αείμνηστοι και οι δύο. Είπαμε το παρατσούκλι του Φράντς Μπεκεμπάουερ. Πείτε λίγο τα επώνυμα των παικτών των αδερφών. Τριχιάς. Ναι, παρακάτω. Γιωτόπουλος. Ναι. Μαλάκος. Ναι. Καϊμάκης. Ναι. Παπαδόπουλος. Ναι. Καραΐσκος δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Βεβαιότατα. Πώς δεν υπάρχει. Να κερδίσω κι εγώ γι' αυτό λέω. Ναι, πώς δεν υπάρχει. Περιπτώσεις κι άλλες. Εμείς είπαμε τις πιο έτσι... Πέντε είπαμε. Ο από αυτά που γράψαν. Θεωρώ ότι η περίπτωση Καραΐσκου είναι πιο ονομαστή από όλες αυτές. Και ήταν τρία αδέρφια που παίξαν στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Και οι τρεις. Ο ένας αείμνηστος. Και οι δύο μάλλον. Ο Δημήτρης ο Καραΐσκος ζει. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Ο Βασίλης ζει σίγουρα. Και ζει μόνιμα κάτω στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ο Νίκος ο Καραΐσκος πέθανε και ο Δημήτρης, ο Τάκης ο Καραΐσκος, ο τερματοφύλακας, δεν ξέρω. Το παρατσούκλι, το προσωνύμιο του Φρανς Μπεκεμπάουερ ήταν Κάιζερ φυσικά. Το κλασικό ντέρμπι της Ελασσόνας είναι ο ΠΟΕ Οικονόμος Τσαριτσάνης. Ντέρμπι ντερμπάρα. Το κλασικό της Καρδίτσας... Ο Οικονόμος Τσαριτσάνης, ο οποίος σήμερα έχασε στους γόνους και βγήκε, Απόστολε, οριστικά και αμετάκλητα εκτός τροχιάς διεκδίκησης. Να πούμε και για την αλφατοπική κατηγορία. Θα στεναχωριέται ο φίλος μας ο Μιχούλης, θα στεναχωριέται ο πρώην πρόεδρος. Ποιος? Ο Ζαχαροπλάστης, ο πρώην πρόεδρος του Οικονόμου, ο κύριος Μιχούλης, θα στεναχωριέται. Μιχούλης. Ναι.
Τέλος πάντων, δεν έχω κανένα. Κάνω λάθος εγώ στο. Του οικονόμου Τσαριτσάνι, ο Ζαχαροπλάστης. Όχι, δεν νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ το όνομα. Δεν νομίζω. Πάντως η Ανθούπολη κέρδισε 2-0 το Δωτία Αγιάς, εξακολουθεί να είναι πρώτη. Ο ΠΟΕ πήρε 3 πόντους, θα έπαιζε με τον Παναγωρητικό Νίκιας που δεν κατεβαίνει. Και η διαφορά είναι στους 3 πόντους ακόμη, 61-18, έχει βέβαια ακόμη 11 παιχνίδια. Και η τρίτη ομάδα που έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης είναι ο Σμόλικας, ο οποίος κέρδισε το Φαλανιακό στο ντέρμπι της Φαλάνης, το κλασικό, αυτό και αν είναι κλασικό, με 2-0. Φαλάνης Σμόλικας είναι ντερμπαρά. Βέβαια, αφού είναι από τη Φαλάνη και οι δύο. Και οι δύο, πω ότι γίνεται μάχη. Ναι. Λοιπόν, 61 βαθμούς έχει η Ανθούπολη, 58 ο ΠΟΕ και 55 έχει ο Σμόλικας. Θα γίνει μάχη. Προσέξτε τώρα. Η επόμενη αγωνιστική, η Ανθούπολη παίζει με τον Ιπποκράτη. Εδώ είναι, πώς το λες αυτό, πολλά λίγα, πώς το λες αυτό. Πολλά με λίγα. Ναι. Και υπάρχει το παιχνίδι, δυστυχώς ή ευτυχώς, Σμόλικας ΠΟΕ. Πω. Στη Φαλάνη. Στη Φαλάνη. Πω. Ο Λουάμπος θα είναι ο πρόεδρος, ο Χατζηβασίλης, ο Άλκης. Με δεδομένο ότι η Ανθούπολη θα πάρει τους 3 πόντους, για να μείνει ο ΠΟΕ... Πρέπει να καθαρίσει το Σμόλικα. Πρέπει να κερδίσει το Σμόλικα. Εάν κερδίσει το Σμόλικα, μένει ο Σμόλικας... Εκτός τροχιάς και είναι υπόθεση για 2. Ανθούπολη ΠΟΕ. Αν κερδίσει ο Σμόλικας, πιάνει τον ΠΟΕ στη δεύτερη θέση και μετά ελπίζει και αυτό στο θαύμα και οτιδήποτε. Η ισοπαλία δεν ευνοεί κανέναν. Κανέναν βέβαια. Το κλασικό της Ελασσόνας λοιπόν το είπαμε, το κλασικό της Καρδίτσας είναι φυσικά το Αναγέννηση Καρδίτσας ΑΟ Καρδίτσες και το κλασικό των Τρικάλων παλιά ήταν Τρίκαλα Δήμητρα. Τώρα η Δήμητρα δεν υπάρχει, είναι Τρίκαλα ΑΟ Τρικάλων Φίκη. Και η Φίκη βέβαια δεν υπάρχει, αλλά αυτό φαίνεται ότι λίγο απασχολεί τους Τρικαλινούς. Γενικά με το ποδόσφαιρο οι Τρικαλινοί δεν έχουν και πολύ... Η σχέση τους είναι χαλαρή τα τελευταία χρόνια. Που δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά δυστυχώς είναι. Αφού πας στα Τρίκαλα και το ρωτάς τον άλλον, τι ομάδα είσαι, και σου λέει ΑΕΚ. Τι να πεις μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, να έχουμε υγεία... Τα Τσίπουρα, Γιάννη, στο υγεία Πήλιο. Τώρα ο... Σήμερα στο Πήλιο ήμουνα. Ο Γιάννης είναι σε αποθεραπεία τώρα, είναι, δεν έχει τίποτα. Εγώ τώρα ναι. Την παρέα. Υπάρχει... Η παρέα ναι. Εμείς Αποστόλη είπαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε και υγεία. Με υγεία σε όλους.